Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό. Της Κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι παίρνεις την προστόπιστη ιστέρα μου, τσαπεγόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό, μικρό του μύρου κάματου. Μικρό του μύρου κάματου κι η κάψα μου μιγάλη. Λέω τη μια να πάντευτο, μα πιο καλά σαν του σκυπτό. Μα πιο καλά σαν του σκυπτό του αναβάλω πάλι. Τα λιρά, τα λιρά, τα λιρά μόνο έντικα. Τα λιρά μόνο έντικα, μη τις κρατήσεις δέκα. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Κι θέλουν κι γυναίκα. Καλό απόγευμα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολη σε 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ σε 95,5 της Κακομοίρας. Με τον κύριο Εμίλιο Γαβριλίδη στη δημιουργία των Νίκων, τον Θανάση Καλαμπάκα στο production, τη Λέα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να διαγράψετε οριστικά το αυτοκίνητό σας, αρκεί να έχετε μπροστά σας την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, να τηλεφωνήσετε στο 18133 και οι αδερφοί Κωνσταντινίδη γρήγορα, αξιόπιστα, να σας δώσουν την καλύτερη τιμή της αγοράς με ένα τηλεφώνημα στο 18133. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340, Μετρόπολη σε 95,5 στο Facebook, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, ειδικότερα οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό, σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Και πάμε στα θέματά μας, καθώς χτες Κωστή είχαμε Champions League. Όπως είδες, τα μια φορά αλλιώς τα υπολογίζεις, αλλιώς τα πράγματα. Και άμα τα υπολόγιζα και ερχόταν όπως τα υπολόγιζα, δεν θα ερχόμουν τώρα εδώ με σένα να κάνω εκπομπή. Εννοείται. Θα βρει καμιά παραλία, όχι από αυτή που κάνουν κάκα και τσία, αυτοί οι βρωμιάριδες οι Έλληνες. Σε καλή παραλία θα πήγαινε. Πώς φαινόταν, ρε παιδί μου, ναι, ότι δεν χαλάει το γκολ-γκολ στην Κύπρο. Και δεν χαλάει, δεν είναι. Και δεν μπήκε γκολ. Δεν μπήκε γκολ και έπαιξε και μπαλάρα. Σαν τακτική. Ο Αποέλ μπορούσε να κερδίσει. Μπορούσε να κερδίσει και έπαιξε καλύτερα από τον Πάοκ, όπως έπαιξε στην Τούμπα ο Πάοκ με αφέλεια τον και έφαγε δύο γκολ και από το 60 και μετά. Ποιο ομάδα ήτανε, πιο έξυπνη, πιο τακτική, πιο χαφ. Διαβασμένος. Ας πάρει το βίντεο του παιχνιδιού, πώς τον λένε,
ο Φερέιρα και να δει πώς πρέπει να παίξει τον Άγιαξ. Που πρέπει να κλείσει χώρους. Άσε ρε καημένε τώρα. Τώρα μετά το 60 είχαν βγει οι γλώσσες τους εδώ πέρα μέσα στην Τούμπα. Πλάκα κάνεις τώρα. Έξω όμως. Τι έξω όμως. Τι άλλαξε μια φορά. Τους κάναν 20 φάσεις. Τι έγινε έξω όμως. Έξω όμως δεν είχε. Γιατί έξω όμως 20 φάσεις τον έκαναν μωρέ. Έκανε μια φάση η Άγιαξ. Τρεις φάσεις έκανε εδώ. 20 φάσεις τον έκανε τον ΠΑΟΚ. Πασχαλάκης όσο σαν το Μαρσουπιλαμί είχε γίνει. Για τη διαιτησία τα είπαμε. Ήταν η διαιτησία κατάπτυστη. Άλλο είναι το ένα, άλλο κομμάτι δεν, άλλο. Φτάσαν μέχρι την περιοχή, τα πήραν τα πέναλτι. Φτάσαν μέχρι την περιοχή της ΑΠΟΕΛ. Να πάρουν πέναλτι. Όχι. Δεν θα έδωσε δικαίωμα η ΑΠΟΕΛ. Όχι. Και με τι χάφ τον Γκέτζογλου. Ο Γκέτζογλου για τα μπουζούκια είναι να πάει. Μια ζωή μου γελάει ευτυχισμένα. Καλό ήταν. Άμα ο Γκέτζογλου δεν τρώει γκολ από την Άγιαξ. Δεν μην πιάσει άνθρωπο στο στόμα σου. Θα βγει πρώτο σκόρ στην Ευρώπη ο Κουλούδης τώρα, πλάκα μου κάνει. Κάτσε ρε κόκκινε. Με σένα, κάτσε τα βγάζει ρε. Είπε στον Γκέτζογλου, θα βγει ο Γκέτζογλου, θα βάλει κανένα γκολ στην Ολλανδία. Άσε, να περάσει ο Αποέλ. Να περάσει από θα... γίνει ρόμπα πάω καν περάσει ο Αποέλ. Θα... Παρακαλώ μην περάσει. Θα ανάψει μια λαμπάδα στον πόη σου. Τελείωνε. Και αυτό ψηλό είναι. Έλα, τελείωνε. Για το δικό σου που επιλέγω ότι σιγά τον Γκέτζογλου και σιγά τον Γκέτζογλου. Και τι ο Γκέτζογλου να τον πάρει δηλαδή στον ΠΑΟΚ. Και στον Ολυμπιακό να σε παίξει Champions League. Έπαιξε χθες με άλλα δύο χαφ και κλείσανε να πούμε. Ήταν καλό. Το, κλείσανε τον Άγια. Τσίκι και τσίκι και τσίκι και τσίκι. Ο Άγια και τσίκι. Ο προπονητής. Και τσίκι και τσίκι και τσίκι. Αυτόν τον οποίο εσύ. Και εγώ πήγα με τον Ελκαντουρί και πιάνει τα γόνατά του Ελκαντουρί. Αυτόν τον τούμα. Οποίο εσύ δεν τον πιστεύει. Ναι. Ο προπονητής. Δεν τον πιστεύω για μεγάλα πράγματα. Ναι. Δεν το λέω ότι είναι. Βρήκε ρόλο και έκανε και δουλειά. Έχει άλλου δύο εκεί να τρέχουν. Άλλου τρει. Δεν είχε έναν και έναν αργό. Να φτάνουν μέχρι το Βαρέλα. Πρέπει να γίνει. Έλα ρε τώρα. Να γίνω είδαν οι Παοξίδες στο μάτς εχθές. Της ΑΠΟΕΛ. Έτσι έπρεπε να παίξει και ο ΠΑΟΚ. Άιντε. Δεν έπαιξε άσχημα ο ΠΑΟΚ. Βρεάστε τώρα που δεν έπαιξε με δύο χαφ τώρα. Τον Άγιαξ. 20 φάσεις τον έκαναν εκεί στην. Βρήκαμε την ευκαιρία με τη διαιτησία και δεν είπαμε τα άλλα τα στραβά. Πάμε παρακάτω. Σαν το Μαρσουπιλαμί έβγαινε ο Πασχαλάκης ήρωας. Άιντε. Τελείωνε. Τι άλλα έχει εδώ. Έχουμε πολλά ευτράπελα. Θα πάμε στα. Ευτράπελα θέλω. Θέλω ευτράπελα. Ευτράπελα με το ΒΑΡ. Το ΒΑΡ τι έγινε. Το ΒΑΡ, το ΒΑΡ. Το οποίο θα εφαρμοστεί και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Να εφαρμοστεί, να πέσει ξύλο της Αλεπούς. Δεν θα πέσει. Ας πέσει. Θα σου πω τώρα. Ναι. Από πού θα είναι οι άνθρωποι του ΒΑΡ, ξέρεις. Από πού θα είναι οι άνθρωποι του ΒΑΡ. Πού θα είναι οι άνθρωποι του ΒΑΡ. Τι πού θα είναι. Από πού ή πού θα είναι. Α, και από πού και πού θα είναι. Θα είναι σε ένα δωμάτιο και θα βλέπουν. Σε ένα δωμάτιο. Πού. Πού. Αλλού. Στο Μαρούσι. Στο Μαρούσι, βέβαια. Δηλαδή δεν θα είναι σε κάθε γήπεδο. Ναι. Όπως έγινε στην Αγγλία, φερειπίνε. Γιατί να πάει δηλαδή στο γήπεδο να δει τι. Αφού από την τηλεόραση το βλέπεις. Σε πειράζει ένα που θα γίνει στο Μαρούσι. Άλλο πράγμα. Γιατί σε πειράζει. Σε κάποιες χώρες εφαρμόζει και στο γήπεδο μέσα, ρε παιδί μου. Εκεί το εφαρμόζει σε κάποια. Ρε, τι σε ενοχλεί εσένα αυτό. Σε ενοχλεί. Όλα. Γιατί να μην γίνει Θεσσαλονίκη. Τι να γίνει. Ρωτάω κάτι. Το παίζω Μακεδονομάχος τώρα. Γιατί να μην το κάνω Θεσσαλονίκη. Γιατί να το κάνω Θεσσαλονίκη. 5 εκατομμύρια είναι εκεί, εκεί είναι το κέντρο. Ποιοι είναι πέντε, ρε. Ναι, λοιπόν. Ποιοι είναι πέντε, ρε. Γιατί πέντε, να το κάνω για πώς θα. Ούτε τρία δεν είναι. Τι έρθει, γιατί Θεσσαλονίκη. Γιατί να μην γίνει Θεσσαλονίκη. Έχει μεγάλου. Το ΒΑΡ τη σχέση έχει. Ρε, τι είναι η Θεσσαλονίκη μπροστά στην Αθήνα. Γιατί να μην γίνει το ΒΑΡ εδώ. Γιατί να γίνει. Με πονηρεύει. Γιατί να είναι Αθήνα. Γιατί θα γίνει, δηλαδή θα πάρει άλλη απόφαση. Ρωτάω, ρε φίλε. Να μην γίνει Λάρισα. Δηλαδή. Να μην γίνει Βόλο. Να μην γίνει αλλού. Γιατί να γίνει έτσι. Έτσι που στάρουν, θα σε ρωτήσουν. Δεν με ενοχλεί καθόλου. Τι για το παίξω εγώ, Μακεδονομάχος και να πηγαίνω να κάνω τα δόντια μου. Εγώ το παίζω και ρωτάω. Εντάξει. Δεν πάω να κάνω τα δόντια μου. Δεν πουλάει το Μακεδονομαχηλίκη σου. Δεν πουλάει. Δεν πουλάει. Πάμε παρακάτω. Η απάντησή σου ποια είναι. Ότι καλά κάνουν και το κάνουν εκεί. Όχι, δεν με ενοχλεί. Με ενοχλεί εμένα. Θα σου πω κάτι. Γιατί να με ενοχλείς. Έγινε το παιχνίδι της Manchester City με την Tottenham. 2-2. Ναι, και. Τελειώνει το παιχνίδι και έχουμε δύο διαφορετικές δηλώσεις. Ναι. Έχουμε τον Ποκετίνο να δηλώνει είμαι ερωτευμένος με το ΒΑΡ. Ναι. Δεν το έκανε για τρολιά. Ναι. Εντάξει, το γούσταρε γιατί το βοήθησε. Ποκετίνο μπορεί να θέλει να κάνει σεξ με το μηχάνημα. Τι να κάνω, λοιπόν, με όχι, το γιατί το βοήθησε το ΒΑΡ. Ναι, και. Λοιπόν, και ο Γκουαρδιόλα ήταν έξαλλος. Ναι. Λοιπόν, γιατί το γκολ έπρεπε να μετρήσει. Σύμφωνα με την δική μου. 3-2 έληξε. Ναι, και για μένα 2-2 έληξε. Δεν μέτρησε το. Δεν μέτρησε. Για μένα έπρεπε να μετρήσει. Εντάξει, ωραία. Γίνει το παιχνίδι στο Μολυνό με την Wolves και την Manchester City. Και ενώ βάζει. United. Με τη Manchester United, σωστά. Και ενώ βάζει αυτήν την κολάρα η Wolves, το κάνει το 1-1. Τώρα τι θες να κάνουμε. Τρώμε 10 λεπτά. Το Μακεδονομάχο να κάνω 50 χρονών εδώ πέρα. Όχι, ρε φίλε. Τι θες τώρα να κάνω. Ασκώ να φύγω, θέλεις τώρα. Από πέρσι. Ναι, τι έγινε. Σε έχω πει ότι γίνονται πολλά πράγματα τα οποία. Ναι. Επειδή είναι τεχνολογία. Τι είναι η τεχνολογία. Βάζει μια τηλεόραση, πατάει το κουμπί, έρχεται ο διαιτητής, βλέπει, ο διαιτητής αποφασίζει. Τα να το παίξουμε για το Θεσσαλονίκη και Μακεδονία. Λέει ο Γκουαρδιόλα που ήταν στη φάση του πέναλτι καφέ, πήγαν το αλέτα. Άσε με ρε κόκκινα, άλλο θέμα έχει τώρα. Λάθος είναι τώρα. Εδώ δεν θα γίνουν αυτά. Θα γίνουν και. Ναι. Ο άλλο που σκέφτεται ότι είναι στην Αθήνα δεν ασκέφτεται. Δηλαδή, γιατί να είναι στην Αθήνα. Το λάθο είναι. Δηλαδή ήρθε να κάνει εκπομπή τώρα να κάνει το Μακεδονομάχο. Πολλά πράγματα έχει εδώ παοξίδε. Έχει εδώ να κάνω παοξίδε να κάνω του Μακεδονομάχου. Τα και εσύ αν τον κάνει. Δεν με ενδιαφέρει. Πάσε με ρε κόκκινα. Δεν το συζητώ.
Πάμε άλλο θέμα. Πουλάω πάω στη λίγη τώρα. Πουλάω τώρα για τον Άρη. Ψηφίσατε 80%. Τι να πιω Άρη και Λάσσα. Τι ψηφίσατε εκεί. Άσε μας. Εσύ συνεργός το έγκυμα. Ψηφίσατε 80% κόμματα τα οποία ψηφίσαν για τη Μακεδονία. Αυτό και το παίζει τώρα η Θεσσαλονίκη. Με το ποδόσφαιρο. Έλα μωρέ τώρα, τελείωνε τώρα. Τελείωνε, άσε με τώρα μεσημεριάτικα τώρα. Θα γιατί γίνει στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Μπούζα πάει να γίνει τώρα εσύ. Ο Μπούζα ένα ήταν, άλλο δεν βγήκε. Πάει να γίνει Μπούζα τώρα εσύ. Δεν γίνεσαι. Δεν έχουν μυθικέ τάσει. Εντάξει. Πάμε γι' αυτό επειδή δεν έχει μυθικέ τάσει. Άλλο θέμα, άλλο ευτράπλο. Αυτό δεν είναι ευτράπλο. Το αναφέρω όμω. Ούτε καν να το αναφέρω. Δεν μπορώ να απαγορεύσει τον. Κάνω ό,τι θε. Το πέναλτι που κερδίζει η Μπρίζ. Ποιο πέναλτι. Ναι. Που κάνει το 0. Είδε κανένα πέναλτι. Και τι έγινε. Είδε πέναλτι. Όχι ρε φίλε. Αλλάζουν ρε φίλε. Χάνουμε σημείο. Δε στο στοιχηματικά, οπαδικά δε στο πώ θέλει. Δεν με ενδιαφέρει. Μπορεί να το κερδίσει το σημείο ένα. Άμα είναι εσύ να πιάσει με 3 ευρώ από αυτά τα παλαβά που παίζει παίρνουν κάτι 100.000. Εγώ αμάξι τα έπαιρνα. Και έπαιξε Γιάννενα ατρόμητος 2-3 γκολ. Ήταν 0-1 μέχρι το 87. Μπαίνει στο 88 το 1-1, αλλά πληρώθηκα. Και έφαγε ο άλλος. Έγινε την μπάλα τερματοφύλακα του Ηρακλή, όπως λέγανε, και την έδωσε στον άλλο. Τι απάνω, τον πυροβολήσω. Άλλο. Λοιπόν, τι αν να κάνω. Άλλο γιατί μετρούσε ένα γκολ offside. Και τι να κάνω, τον πυροβολήσω. Και τι να κάνω. Δεν τον πυροβολήσω. Λοιπόν, τι να κάνω. Εκείνη την ώρα σκάσω. Κάμα σε κουμαρτζή σκάσω. Δεν έσκασε. Σκάσα. Πρέπει να σου κουμαρτζή. Τι πρέπει. Να πάρει 10 χιλιάρικα. Δεν τα πήρα. Είσαι μια ανάσα που να πάρει 10 χιλιάδες. Αυτή είναι η γοητεία ρε κόκκινο, όταν παίζεις. Εσύ στο καζίνο όταν πας κερδίζεις. Το καζίνο που κολλάει με την κερδίζεις. Όταν πας να παίξεις προπό κερδίζεις. Όταν παίζεις να πούμε χλαχεία κερδίζεις. Ή παίζεις για, το, για την ομορφιά του παιχνίδιου. Όταν παίζεις πινάκλ, να πούμε, είναι... φανάς. Το ίδιο πράγμα είναι. Το κουμάρι ένα. Άλλη γοητεία. Έλα βρε τώρα. Και την έχεις εντρυφήσει και μπράβο. Εντάξει, γιατί χωρί να χρειάζεται να ξανοίγεσαι. Βάζει κάτι και έχει άλλη γοητεία και δεν ξέρει. Τώρα πουλήσω το σπίτι μου για να παίξω κάτω τον πάπτο. Άμα είσαι ηλίθιο. Λοιπόν, λίγοι ηλίθιοι είστε. Είστε. Πάλι βάζει την εξίσωση και εμένα και όλα. Πάμε ρε κόκκινε, πάμε βάλει Τετάρτη. Λοιπόν. Πάμε άλλο ευτράπελο. Για τον παρετηθέντα έχει κάνει. Ποιο είναι ο παρετηθέντα. Ο Διαμαντόπουλο. Ποιο Διαμαντόπουλο. Ο Διαμαντόπουλο. Ο Διαμαντόπουλο είχε προβλήματα. Γενικότερα. Ο ίδιο. Δεν ήταν υφάλιο. Ο ίδιο. Δεν ήταν υφάλιος, μπορεί να φανταστεί ο καθένας ότι μπορεί να φανταστεί. Δεν μπορώ να πάω παρακάτω εγώ την κουβέντα. Πάω μέχρι την κόκκινη γραμμή ένα μέτρο πίσω. Δεν ήταν υφάλιος. Το δεν ήταν υφάλιος μπορεί να το εκλάβει ο καθένας όπως θέλει. Ας φανταστεί ό,τι θέλει. Δεύτερον, ήταν παραπονούμενος γιατί να πούμε ο Άρης δεν λειτουργούσε καλά. Και ήταν αντίθετος με τη ληστεία. Ο Διαμαντόπουλος λοιπόν είχε κάποια θέματα, κάποια πράγματα στο μυαλό του για την οργάνωση ΣΠΑΕ. Και με αφορμή. Σιγά τα βγάρε. Τον τρόπο που έπαιξε έγινε. Μπάλα ο Διαμαντόπουλος. Προπονητής έγινε ποτέ ο Διαμαντόπουλος. Γυμναστής έγινε ο Διαμαντόπουλος. Τεχνικός διευθυντής έγινε. Αν θα ακούσεις. Τεχνικοί διευθυντές τι να κάνει ο Διαμαντόπουλος. Θα πει ελαφέρε ένα μπέχτη. Πάρτον, άσε με καημένο. Σιγά το Διαμαντόπουλο τώρα. Σιγά. Έχει ο Διαμαντόπουλος. Ο τρόπος που οργανώθηκε το ταξίδι στην Νορβηγία. Ναι, πώς έγινε, τον έκανε να ραγίσει στο γυαλί. Μάλιστα. Κοίτα και αντίθεση και με τη ληστεία. Δεν ήθελε να γίνει ληστεία. Γιατί τον λέει. Γιατί ποιο ήθελε να γίνει ληστεία. Είπα εγώ ότι ήθελε κανείς να γίνει ληστεία. Λέω ήταν αντίθεση με τη ληστεία. Στεναχωρέθηκε που έγινε ληστεία. Άλλο αυτό που λέω σωστό. Δεν ήθελε να γίνει ληστεία. Κανείς δεν θέλει να γίνει ληστεία. Δεν το ξέρει αυτό. Ό,τι χειρότερο είναι. Πρέπει πάλι παρακάτω. Μόνο ο κλέφτης θέλει να γίνει ληστεία. Και ο συνεργός του. Λοιπόν. Ναι. Αν έχει συνεργός. Δεν θα έχει. Πού να ξέρω. Δεν ξέρει, εσύ μάθει. Μόνοι του κάποιοι πάνε. Μόνο θα κάνει ληστεία. Αποκλείεται. Πρέπει να ξέρει. Πάμε παρακάτω. Δεν έχω κάνει ειδικό σε διαρρήξει για να γνωρίζω. Τι να διαρρήξει. Εντάξει. Αν θα διαλευκαθεί. Το πολύ πολύ καλά κυρίνα έπαιρνε από τον Αϊθαλάπη. Αν διαλευκανθεί η υπόθεση. Ποια υπόθεση θα διαλευκανθεί. Αυτή. Όσο βρήκαν τα οστά του Άλεξ στη Βέρεια, άλλο τόσο θα διαλευκανθεί και η υπόθεση. Πολύ πιθανό. Λοιπόν, με αφορμή το ταξίδι το οποίο έγινε, ναι. Πήγανε σε τρεις δόσεις στην Αθήνα. Τα είπαμε αυτά, ρε κόκκι. Τα είπαμε. Και κάνα τόσο. Και κάνα, ναι, ναι. Λοιπόν, εντάξει, εκεί ράγει στο γυαλί. Ναι. Εσύ τι πιστεύεις, τελείωσε εκεί η ιστορία. Εγώ πιστεύω ότι αν δεν χανόταν τα λεφτά δεν θα βγει ο Διαμαντόπουλος. Το καταλαβαίνεις, γιατί ο Διαμαντόπουλος ράγισε το γυαλί και ισχύσιωσε το γυαλί, έφυγε μια μέρα μετά την αυτήνα. Και δεν ήταν και νυφάλιος. Το πιάσανε δηλαδή πολλές φορές ο άνθρωπος δεν είναι νυφάλιος. Τι εννοείς δηλαδή, να μην είναι νυφάλιος. Δεν μπορώ να σου πω τι εννοώ, δεν ήταν δηλαδή ψύχρεμος, πώς να σου το πω. Νυφάλιος. Ήταν πολύ εκνευρισμένος, εύκολα. Το νυφάλιος, πάμε παρακάτω. Άιτε, τελείωνε. Δεν είναι καλό αυτό. Ποιο δεν είναι καλό. Παραιτήθηκε. Και η ευκολία που αποδέχτηκε την παρέτηση. Είναι σωμένο ο Άρης, κατηγορία. Ναι, ρε. Βγαίνει έκτος έβδομος. Πεντάδα θα βγει. Τελείωσε. Θα πρέπει να μην. Το πολύ πολύ να μην πληρωθούν οι παίκτες τώρα που έγινε η ληστεία, να μην πληρωθεί ο Παντελίδης, να μην πληρωθεί ξέρω εγώ. Δεν υπάρχουν τέτοια οικονομικά θέματα. Ποιος το είπε σένα. Δεν υπάρχουν σήμερα. Σήμερα. Ο Άρης δεν μπήκε στους ομίλους. Μπήκε.
Δεν υπάρχουν. Μπήκε στους ομίλους. Θέλω να μ' ακούσει. Δεν σε ακούνε. Σήμερα που μιλάμε δεν υπάρχουν οικονομικά θέματα. Υπάρχουν λογικές καθυστερήσεις. Δηλαδή ένα μήνα, 30 μέρες. Μάλιστα. Μια χαρά. Τα ξέρεις εσύ ότι είναι ένας μήνας. Εντάξει, ωραία. Ένα μήνας. Ρωτάω, ρε φίλε. Καλά κάνει. Ρωτώ να σπάσει την πόλη. Μπράβο. Δεν υπάρχουν σήμερα. Πού είναι το πρόβλημα, δηλαδή. Που έβγαινε ο Διαμαντόπουλος. Σιγαταλάχαν. Τι κάνει ο Διαμαντόπουλος. Φέρνει ένα παίκτη. Και εγώ, άμα πάω να δω δύο παίκτε, σα πω αυτό είναι καλό. Τι κάνει ο Διαμαντόπουλος. Στελέχος μια παρέα. Ναι, τι είναι. Τεχνικό διευθυντή. Κλάιν Μάιν. Ο Καρυπίδης. Ο Καρυπίδης έχει ένα λάθος. Τι. Ένα κουσούρι. Τι κουσούρι. Θέλει όλα να τα κάνει ο ίδιος. Ναι. Όλα. Καλά κάνει. Για να μην τον κλέβουνε. Εδώ τα κάνει όλα και τον κλέψανε. Εγώ το λέω κουσούρι αυτό. Ο κουσούρι δεν κάνει. Κι άλλο το και αυτό κουσούρι. Ποιο. Και ο Κούγια. Όλα ναι. Θέλει να τα κάνει αυτό. Όχι, τα αφήνει να τον κλέβουν οι άλλοι. Και ο Μπέο. Όλα θέλει να τα κάνει αυτό. Έτσι, αυτό που είναι ηγέτη δηλαδή τα κάνει μόνο του. Όχι, θα με φέρει το Μάρτιο 800 χιλιάρια και τον. Ο Σαββίδη. Ναι, ο Σαββίδη. Ο Τίγρη. Ναι. Ο Μαρινάκη και ναι. Οι υπόλοιποι που έχουν επιτελεία. Ναι. Χαζί είναι. Τι επιτελεία έχουν δηλαδή. Επιτελεία. Ποιο έχει επιτελείο. Όχι γραφείο τύπου, όχι αυτό. Μόνο ένα έχει επιταλείο. 300 νοματέου του έχει και του ταζει στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. 360. Και μισή δεν είναι και παοξίδε. Άσετε επιτελεία. Επιτελεία θα έχει ένα-δύο συμβουλάτορε, έναν αρουφιάνο, δύο γραμματίσμια ακόμα. Όχι, άσετε. 360 άτομα θα έχει. Άσετε κόκκινα, ένα έχει. Ο Σαββίδη του έχει. Ο Ολυμπιακό δεν έχει πόσου υπαλλήλου. Πώ έχει υπαλλήλου. Πώ έχει, τη θύρα 7. Εκατοντάδε. Άμα είναι η θύρα 7 υπάλληλοι, τότε α πούμε. Και η ΆΕΚ έχει πολλού υπαλλήλου. Ποιου έχει, την ορίζινα. Έχει. Εντάξει, ωραία. Άκου, εγώ δεν βαφτίζω ούτε λέω ονόματα. Πού θε να καταλήξει τώρα γιατί να την πάμε την κουβέντα γρήγορα. Ένα δεν μπορεί να κάνει ότι μπορούν να κάνουν 100 ρε φίλοι ή 200. Ένα δεν μπορεί, όσο ικανό και να είναι, χρειάζεται σε. Τι θέλει τώρα, σε ρουφιανέψανε τώρα τον Καρυπίδη ότι δεν είναι καλό, ότι θα τα κάνει όλα μόνο. Είπα το κουσούρι του θέλει να τα κάνει όλα. Αφήνει το Διαμαντόπουλο. Μην υφάλιο τα κάνει αυτό. Έκρινε κάτι και σιγά, να σου πω και κάτι. Η θέση των τεχνικών διευθυντών για μένα είναι απάτη. Για την Ελλάδα. Τι γιατί, παντού. Τι τεχνικός διευθυντής. Ο προπονητής της United, λέει ο πρόεδρος, αυτό είναι το πάντα. Μόνο στην Αγγλία. Άσε με καημένο, θα έχω δηλαδή, και χαγιά στο κεφάλι είσαι μου. Είσαι υπέρ του αγγλικού συστήματος. Φυσικά δηλαδή, λένε το Ραπτόπουλο. 100 εκατομμύρια. Μπερδεύονται πολύ. Η σχέση του τεχνικού διευθυντή με τον προπονητή. Σαν την πεθερά με την ύφη. Τι να γνωρίσουμε. Κάποιοι δεν γνωρίζουν. Τι να γνωρίσουν. Λένε δεν είσαι, προπονητής, ναι. Είσαι general manager. Πώς τον είπες? General manager. Ωραία. Οπότε όλα τα λεφτά πρέπει να από σένα. Έτσι. Εσύ υπεύθυνος. Εσύ υπεύθυνος. Το αν θα βγεις ήδη. Το άμα φέρω τεχνικός διευθυντής. Δύο παίκτες και είναι μάπα, θα βγει ο Παντελήδης, θα πει εγώ δεν τους ήθελα. Άντε βρες άκρη τώρα ποιος φταίει. Σωστό. Κατάλαβες. Σωστό. Αυτό τεχνικό διευθυντή. Θέμα προπονητή με τεχνικό διευθυντή δεν υπήρχε πάντω στον Άρη. Ποιο θέλει. Δεν υπήρχε. Τα έχουν βρει αυτοί. Εντάξει. Τι θα πει τα βρήκανε. Τα βρήκανε. Δεν υπήρχε. Σου λέω δεν υπήρχε. Τα είχαν βρει αυτοί. Ποτέ είναι σπάνια δημιουργήθηκε. Τα είχαν βρει. Μπορεί να είναι καλόβολοι και οι δύο. Μπορεί να ταιριάξαν τα χνότα του. Μπορεί οτιδήποτε. Δεν σημαίνει κάτι κακό. Τι καλόβολοι, τι χνότα να ταιριάξουν. Τι καλόβολοι. Κανεί δεν είναι καλόβολο. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν να κάνουν συνεργασίε και άνθρωποι που κάνουν συνεργασίε. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν καλή προέλευση και άνθρωποι που έχουν καλή προέλευση. Τώρα τη θεωρία τη χριστιανική τώρα. Θα φύγει ο Διαμαντόπουλος και λες κάτι έγινε. Τίποτα δεν έγινε. Εγώ λέω ότι αυτό μπορεί να έχει εξελιχθεί. Και το θείο μου το Σίμωνα ξεδάψω εκεί πέρα να πάει τεχνικός διευθυντής. Πέντε καλούς παίκτες θα φέρει και πέντε δεν θα φέρει. Άσε μας ρε κόκκινε τώρα με τους τεχνικούς διευθυντές τώρα. Τους κάνατε τώρα. Ότι ξέρουν και από μπάλα και από. Δεν έβαλε παντελονάκι ο άλλος να παίξει μπάλα. Προπονητής δεν έγινε. Τεχνικός διευθυντής ο Διαμαντόπουλος. Ποιο? Ο Μπέος έβαλε. Τι ο Μπέος έβαλε. Την μπάλα που ξέρει ο Μπέος. Ναι. Το μάτι του ποδοσφαιρικό που έχει. Ο Μπέος. Ο συγχωρεμένος Ψωμιάδης το μάτι του ποδοσφαιρικό που είχε. Τι. Και ο τρόπο που κινούσε μια ομάδα. Ο Μπέος και ο Ψωμιάδης, θα σου πω εγώ τι είχαν. Λάθος είμαι. Ο, θα είσαι λάθος. Δεν παίξανε μπάλα. Αν με πάρει ο Μπέος και ο Ψωμιάδης εμένα τεχνικό διευθυντή και τον φάω λεφτά, θα στείλει ένα πιστόλι με δώσει μια στον Αστράγαλο και θα περπατήσω μετά από 8 μήνες. Αν περπατήσω. Οπότε δεν μπορεί να το ξεγελάσει. Το κατάλαβε τι κάνει ο Μπέος και ο Ψωμιάδης που δεν πέθανε. Άντε μπράβο. Δεν πέθανε. Δεν πέθανε, όχι. Και καλά κάνει και ζει. Και ο Έλφης ζει. Σου είπα εγώ για τον Έλβη και τον Τζιμόρισον. Σου είπα εγώ ότι για τον Έλβη και τον Τζιμόρισον. Εσύ πε ότι δεν. Τον είδε πεθαμένο στην κάσα. Γιατί εσύ είδε τον Έλβη πεθαμένο. Τι να δω τον Έλβη. Είδε τον Έλβη, τον Τζιμόρισον. Κοίταξε, ο Τζιμόρισον και ο Έλβη και να μην είχαν πεθάνει τώρα έχουν πεθάνει. Βιολογικά δεν μπορούσαν να ζουν πάνω από 100 χρόνια. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Δεν είναι πάνω από 100. Έχουν γραφτεί ιστορίε και έχουν υποθεί. Ναι. Βράσε τώρα, εσύ νεκρό, είδε στην κάσα. Εγώ δεν είδα. Δεν πήγα στην κηδεία. Ναι, εντάξει, πώ θα πα στην κηδεία. Αν ξέρει να πα στην κηδεία. Εκεί πήγαν οι γκάγστερ να μου μόνο. Πάει στην κηδεία του Ψωμιάδη. Πάει στην κηδεία του Ψωμιάδη πρέπει να έχει σπιρούνι, όχι παπούτσι. Με σπιρούνια πάνε στην κηδεία. Τι γελάς, ρε. Γελάει. Τι γελάς, σ' άρεσε. Τι χαρκάρδο ο πνεύμα. Θα με πεθάνει, ρε. Πρέπει να έχει. Σε με σπιρούνια να πάει. Πρέπει να έχει λερωμένο ποινικό μητρό, αλλιώ δεν πήγαινε. Έχει καθαρό ποινικό μητρό. Φύγει από εδώ. Δεν μπαίνει με στην κηδεία. Οπότε α το πει στον Ψωμιάδη που ξέρουν μπάλα. Άλλα ξέρουν αυτοί. Από Κίνες ξέρουν, από Γουαδελούπες ξέρουν, άτι τώρα. Ας την Κίνα. Σιγκαπούρη, Μαλαισία. Από Σιγκαπούρη ξέρει. Την μπάλα
Ξέρουν οι γύρω του. Γιατί άμα πω εγώ τον παίω, ξέρει, θα σου φέρω μια βαλούτα, θα στείλω δύο γορίλες, θα μου δώσει ένα βρωμόξολο, θα μην ξαναστείλω βαλούτα. Το να φοβάται. Τεχνικό διευθυντή. Σιγά τη θέση. Ο Διαμαντόπουλος. Άντε ρε, πάνε παρακάτω, πάνε στα θέματα. Ο Διαμαντόπουλος. Μέχρι τώρα καλό ήταν, τώρα το βρίζεις. Τι καλό ήταν, δηλαδή. Τι το Σούγκρεν, ποιο τον έφερε. Τι το Σούγκρεν. Και μέρα με στείλει με ένα αεροπλάνο στην ΑΕΚ Στοχόλμης. Θα ρωτήσω τι κάνει αυτό, πώ παίζει, τι ψηλό είναι, αδύνατο είναι. Θα πάρω το βιογραφικό, τραυματίζεται. Έχει 3 χρόνια που ασχολείσαι με ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Τι ναι. Μιλες τώρα. Χρειάζεται τι κάνω εγώ και τι δεν κάνω. Σημαίνει. Άμα με στείλει με ένα αεροπλάνο, σου φέρω το ένα χαβ. Τον εσύ τι δεν στο φέρω, ρε κόκκινε. Δηλαδή, ούτε να πω τον άλλο. Θα κάνω τον κάτουρι 8. Ωραία, αυτού του απίθανου περάσαν από τον ΠΑΟ και κάναν του τεχνικού διευθυντέ. Ναι, και τι κάνανε. Και μιλάμε. Ξοδέψαν 180 εκατομμύρια. Ξοδέψαν ένα σκασμό λεφτά. Ναι, και τι πήραν. Και φέρανε παλτά. Και τι, γιατί και, δεν τσίριζε. Και τι, θα σου πω. Δεν τσίριζε. Λάθο είμαι. Μισό λεπτό, γιατί τι. Και πέρανε λεφτά, όχι αστεία. Εγώ σου είπα το πρωτάθλημα το πήρε ο Σαββίδη και όχι ο προπονητή, τι άσε από άλλο, ρε. Με 8 φιλικά και ελληνικό διευθυντή. Με 140. Στάσου λίγο να μιλήσω. 140 εκατομμύρια έβαλα από την τσέπη για να έχω φιλικά με ξάδες και αυτά, ρε. Τεχνικό διευθυντή του Σάββη. Μαγκιά σου. Άντε ρε, φύγε από εδώ. Αλλά λέω, κάτσε, μιλάμε για τον Διαμαντόπουλο. Όταν έχουν περάσει άνθρωποι. Άσε μας μωρέ με τον Φουσκομάγουλο τον Διαμαντόπουλο να τον κάνουν τεχνικό διευθυντή τώρα. Α, παράταμε κι εσύ τώρα. Έπαιξε μπάλα. Έκανε τον προπονητή. Δεν επιχείρημα αυτό. Τι επιχείρημα να είναι τώρα. Έβαλε το κολεγιόπεδο την αυτή, πήγε και έγινε τεχνικό διευθυντή. Άσε με καημένα. Και ο άλλο με το περίπτερο φίλο που είχε τον Ηρακλή εκεί πέρα, ο περιπτερά ο. Του Ηρακλή που ήταν φίλο, αλλά ένα μάτς δεν πήρε. Δεν λέει, μην πει όνομα. Τεχνικό διευθυντή κι αυτό ήταν. Αν πήγαινε αλφα-εθνική. Πήγε αλφα-εθνική, δεν ξέρω, λέει αγγλικά, δεν μπορώ να φέρω παίκτη. Άντε ρε κόκκινε μεσημεριάτικα. Και είναι τα νεύρα μου τεντωμένα να πούμε. Ποιο πήραξε. Κανένα. Γιατί είναι τεντωμένα. Έτσι τα τέντωσα εγώ. Πώ το κατάλαβα. Παρετήθηκε ο Διαμαντόπουλο και κάτι τρέχει στα γύφτικα. Το θέμα είναι η ληστεία. Αυτό είναι θέμα τη αστυνομία. Ποια αστυνομία, ρε. Αστυνομία. Ποια αστυνομία. Αστυνομία αφιλά κανένα βουλευτή, κανένα υπουργό, κανένα επιχειρηματία. Ποια αστυνομία. Για αυτού που βλέπουν. Να πάρω τηλέφωνο εγώ τώρα με κλέβουν το εξωγικό, θα πήγε εντάξει, μην τον κάνει τίποτα. Άστο να στο κλέψει να φύγει και μετά θα καταγράψουμε το γεγονό. Ποια αστυνομία. Θα πω κάτι. Ποια αστυνομία. Θα πω κάτι. Ναι, για πε. Και από εκεί πέρα κάνει ό,τι σχόλιο θέλει. Ναι, πε μου, ναι. Έτυχε να γνωρίζω από τα παιδιά ενό φίλου τα οποία ασχολούνται με γκράφιτι. Ποιο γκράφιτι. Γκράφιτι, τα γκράφιτι που κάνουν τα σχέδια στου δρόμου. Κάνουν τα παιδιά στα γκράφιτι. Ναι. Δεν πελώσκυλα δηλαδή. Δεν τεμπελόσκυλα. Είναι παιδιά με ανησυχίες. Εγώ δεν έχω ανησυχίες. Με είδες να κάνω γκράφιτι εγώ εμένα. Ναι, ρε παιδί μου, εσύ μπορεί να πήγαινε σε συναυλίες, σε αγώνες. Φράσε όλοι... μετά τεμπελόσκυλα κάναν γκράφιτι τώρα. Ένα παιδί 15 χρονών είναι τεμπελόσκυλο. Τι είναι 15 χρονών, στη δουλειά θα πάει. Μέρο κάμα το θα κάνει. Στην εφηβεία τι έκανε δηλαδή. Τι έκανα. Ναι. Δύο προπονήσεις την ημέρα, ξύλο έπαιζα στα σφαιριστήρια. Ναι. Διάβαζα, δεν διάβαζα. Χαλούσκα τη σφαιριστήρια, θα πλήρωνε ο Μηταρά. Εντάξει, όπου κάνουν όλα. Τα παιδιά αυτά ζωγραφίζουν ένα τείχο και κάνουν ωραία σχέδια. Λοιπόν. Να πω καταρχήν ότι υπάρχει ένας άγραφος νόμος. Τι γνώμος. Νόμος. Άγραφος. Ναι, άγραφος, ναι. Και όταν υπάρχει ένα γκράφιτι, ναι. Δεν πάμε να βάψουμε πάνω εκεί. Τι μου λες. Ναι. Δεν τηρείται. Τώρα δεν τηρείται. Τι έγινε, πες στον Κάλι. Τι έκαναν στον Κάλι. Που το βεβηλώσανε. Ποιοι το βεβηλώσανε. Τι γράψανε. Πάω γράψανε. Όταν του βίαζε ο Γκάλι κάθε χρόνο του έπαιρνε πρωτάθλημα, γιατί άμα κάνει ο Χατζηπαναγής γκράφιτι, νομίζει κανένα παοξή θα πάει να κάνει ένα βεβήλωμα. Αφού έχουν βιώματα με τον Γκάλι. Λογικά κάναν. Η ψυχή τους με τον Γκάλι. Ρε φίλε, και εγώ γκάξτερ του ράνε. Έβαζα γκάξτερ του ράνε. Γιατί γκάξτερ. Άμα ήταν γκάξτερ, θα είχε δει τον πολίτη το συγχωρεμένο, θα είχε δει τον Βασιλακόπουλο, θα είχε πλακώσει τον Γιαννάκη. Στο γήπεδο. Τι γκάξτερ ήταν. Όταν μια χαρά άνθρωπος. Όταν μα έβαζε τον ένα κάθε πίσω από το άλλο και δεν μπορούσε να κερδίσουμε τον Άρη. Γκάξτερ το φόνο. Τι να κερδίσετε τον Άρη. Τι να τον πω. Με τον Καρατζουλίδη θα κερδίσετε τον Άρη. Άντε ρε κόκκινα. Μην μιλάτε για μπάσκετ. Α σε ρε κόκκινα θα κερδίσετε τον Άρη στο μπάσκετ με τον Ηρακλή. Πόσε φορέ ο Ηρακλή έρθει. Με τον Σκορπολίθρα και τον Μπουρμπολίθρα. Ποιο είχατε εκεί πέρα. Ο Σκορπολίθρα. Με τον Καρατζουλίδη θα κερδίσετε τον Άρη. Με τον Καρατζουλίδη και θα κερδίσετε και τον Μόμο. Άφη από τα μέρα. Ο Μόμο πιο παλιά. Ο Μόμο γλέβανε 100 πώ βρήκε κάτι πεθαμένο εκεί πέρα και κάνει το ρεκόρ. Δηλαδή έκανε ρεκόρ κάποιο να το αποδομήσει και. Και τι έκανε, κάτι σαν και εμένα παίζανε. Τόσο ιερόσυλο. Και τι ιερόσυλο. Τι παίζε, σαν και εμένα κάτι κοντή, κάτι πήθηκε παίζανε και έβαλε τα 100. Κάτι πήθηκε. Τι παίζε και έβαλε. Όχι, δεν έπαιζε. Ναι, τον έπαιζε. Βρήκε εδώ πέρα. Επεφταράδε έπαιζε ο Γκάλι. Λοιπόν, του βεβηλώσανε το άγαλμα. Παοξίδε. Το γκράφιτι. Τι έγινε να πει. Καλά κάνανε γιατί του είχε αλλάξει τα πετρέλαια. Φυσικά. Τι. Άμα κάνει ο Χατζηπαναγή γκράφιτι, θα τον πειράξει κανένα. Δεν το έκανε ο Γκάλι αυτό. Κάποιοι άλλοι που το θεωρούν. Άλλο σε λέω. Οι παοξίδες έχουν ζήσει με τον Γκάλι βιώματα. Yeah. Ψυχολογικά έχουν. Okay. Λογικό είναι να πάνε. Υπάρχουν κάποιες γραμμές. Τι γραμμές. Υπάρχουν κάποιες λεπτές γραμμές, τις οποίες δεν τις περνάς. Ποιες γραμμές. Δεν πας εκεί. Βρεις τον Γκάλι. Καλά κάνεις. Γιατί αν τον βρεις, ρε τον Γκάλι. Γιατί για ποιο λόγο. Αφού έχει βιώματα και. Έχει βιώματα. Ας τον βρεις. Πήγαν να κάνουν μπάσκετ και τους άλλαξε τα πετρέλαια. Εγώ τον έλεγα γκάξτερ. Τον έλεγε γκάξτερ. Το ξέρει σαν άνθρωπο τον Γκάλι που τον λε γκάξτερ. Φυσικά το ξέρω. Τι γκάξτερ είναι.
Ήθελε να φέρω στον για να. Στον αγώνα μέσα, ρε. Τι αγώνα μέσα. Στον αγώνα που με έβαλε τα τρίποτα, δίποτα. Ερχόταν το καλοκαίρι. Ερχόταν το καλοκαίρι και ήθελε ο Γιαννάκης να παίρνει τα ίδια λεφτά με τον Γκάλη. Μπορεί ρε Γιαννάκη να πάρει τα ίδια λεφτά με τον Γκάλη. Και είναι γκάγκστερ να πούμε ο Γκάλη και δεν είναι ο Γιαννάκης γκάγκστερ. Κάνανε σούπερ. Που δίρανε τον άλλο τον δημοσιογράφο, τον Καλημερίδη για να διώξουν. Με τον Μητρούδη Σουπεράδε και ο Σαουρίδη και οι υπόλοιποι. Πλακώσανε. Κοίταξε, τι? Ο Θεόφιλος βγάζει βιβλίο. Φρε, τι με νοιάζει, δεν πάει να βγάζει, βγάζει βιβλίο. Και βίντεο να βγάζει. Τον Οκτώβριο θα κυκλοφορήσει. Ένα έρθει η Παπίου να του το κάνει προμόσιο. Θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο. Ναι, η Παπίου θα έρθει. Και θα τα γράφει όλα. Να έρθει η Παπίου. Ετοιμάσου να μάθει πολλά. Θεόφιλε, η Παπίου να έρθει να στο κάνει. Ετοιμάσου να μάθει πολλά. Είναι γκάξερο γκάλι, γκάξερο γκάλι. Το παρατσούκλι του ήταν αυτό. Ναι. Το παρατσούκλι. Το διώξαν από τον Άρη, τα φτιάξαν με τον Γιαννάκη. Το Δημόπουλο το λέγανε Φωνιά, σκότωσε κανέναν. Φωνιά στην μπάλα το λέγανε, δεν το λέγανε Γκάξερ. Το Γκάξερ το πήγαιναν αλλού. Λάθος κάτι. Δεν κάνουν κανένα λάθος. Είδες που δεν ξέρεις. Ναι. Πάνε έξω λοιπόν στο Βασίλη. Όχι, όχι. Πάνε έξω στο Βασίλη. Α, το Βασίλη τώρα και τον Βασίλη και τον Οτήλη τώρα. Το Βλαχόπλο. Α, το Βλαχόπλο. Μπασκετικό. 180 κιλάκια από το πάγο θα με πει τώρα για τον Μπάσκετ. Α, με τον Βλαχόπλο. 140 κιλάκια. Κόψε το ρεκετήρι και τον Βλαχόπλο στο δίδυ. Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε παρέα με τον κλειδαρά Στέργιος Πετκανίτσας, Δελφόν 109 και Mark Μπότσαρ Γωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer, τηλεφωνείτε στο 85-27-27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε μπορεί να αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, στο 85-27-27. Έχουμε διαγωνισμό για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Πανατολικό, για τα εισιτήρια τον αγώνα ο οποίος θα γίνει τελικά την Κυριακή. Λοιπόν, γράφετε α3, αφήνετε κενό τη λέξη ΠΑΟΚ, το ονοματεπώνυμό σου και το στέλνετε στο 54344. Την Παρασκευή, στις 4 παρατέταρτο, θα κάνουμε την κλήρωση για να δώσουμε 15 εισιτήρια σε 15 τυχερούς φίλους του ΠΑΟΚ, οι οποίοι θέλουν να δουν τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Πανετολικό. α3 κενό, ΠΑΟΚ, ονοματεπώνυμο, στο 54344. Λοιπόν, όπως είδες, το Γκάξτερ ήταν μπασκετικό. Ναι, το είχαν γενικοποιήσει και αυτό δεν μ' άρεσε. Μέχρι που είπαν ότι έφαγε την Τζένι Γκάλι ο ίδιος. Κάτι τέτοια λέγανε. Αυτά τα βλακίες έχουν υποθεί. Αυτά, εγώ τον Γκάλι δεν τον ξέρω προσωπικά. Ήμουν συνάδελφος με την σύζυγό του. Μια εξαιρετική κοπέλα. Εξαιρετικότατη. Και λοιπόν. Λοιπόν, έκανε καλή προσέγγιση στο γάμο του. Ήταν σοβαρός. Δεν προκάλεσε. Ζητούσε αυτά που άγγιζε να πάρει. Ήταν αθληθαράς. Ωραία. Γκάγκστερ, τι γκάγκστερ. Μπασχετικά ρε φίλε, ή τόσο κρύο αίμα ήταν, δηλαδή σε εκτελούσε. Εκεί τι θες, να τρέμουν τα χέρια του. Και το βαφτίσαν γκάγκστερ. Ναι. Τον βγάλαν φωνιά. Ναι. Διακούγεται βαρύ. Το βγάλαν φωνιά για την εκτελεστική του δυνότητα. Και αυτόν γκάγκστερ. Καλά κάναν γιατί και ο Δημόπουλος, ο Χρήστος και ο Θανασάκης. Ο Θανάσης Θανασάκης μεγαλύτερος από εμάς είναι, μπορεί να το λέμε Θανασάκη, μεγάλος παίκτης. Ο Χρήστος, ο Δημόπουλος. Ναι. Παιχταράς. Εξτρέμ και φορ. Δύο θέσεις. Δηλαδή, φωνιάς. Βγάζουν το άλλο τον γκάξερ που λέγανε για τον Γκάλι, το πηγαίνα κι αλλού. Πονηρά. Εγώ δεν το δέχομαι. Αυτό, γιατί τον Γκάλι τον σέβομαι. Το δέχομαι και εγώ. Κοίταξε, εγώ για τον μπασκετικό μίλησα. Εγώ σέβομαι τον Γκάλι σαν άνθρωπο. Για τον μπάσκετ θα το κρίνουν οι μπασκετικοί. Εντάξει. Σαν άνθρωπο τον εκτιμώ πολύ περισσότερο από όσο τον εκτιμάνε κάποιοι άλλοι. Εγώ τον έχω πει στο γήπεδο, ο γκάξερ πολύ. Και ότι οι παοξίδες γάγουν και βρίζουν τον Γκάλι είναι γιατί του έκανε έρωτα. Στο μπάσκετ επάνω. Ποιον δεν έκανε. Ωραία. Ποιον δεν έκανε. Όποιον έβρισκε του άλλαζε τα πετρέλα. Λοιπόν, είναι φυσιολογική αντίδραση ενός παοξί να πάει να γράψει στον γκράβιτι επάνω. Κακό είναι αυτό. Κακό είναι. Σου είπα και ρε αγόρι μου, δηλαδή κακό είναι. Το να απαγορεύει τον άλλο να πάει να εκφραστεί, ας πούμε. Εγώ είμαι extreme τύπος. Άμα το αισθάνεται, είναι προτιμότερο να το εκφράσει την αντιπάθειά του, το μίσος του, από το να τον πει ναι, ναι, αυτό και από μέσα του να νιώθει αλλιώς. Είναι προτιμότερο. Αυτό που λες είναι σωστό. Ναι, αυτό λέω. Αλλά λέω τα γκράβιτι δεν τα βεβαιώνει. Τι ήταν γκράφιτι, ρε κύριε, τα γκράφιτι, τι ήταν γκράφιτι. Πάει ο άλλος και κάνει τα γκράφιτι. Δεν τα βεβαιώνει. Έχει, εγώ τα βεβαιώνω. Και εγώ, άμα δω κάτι που δεν μου αρέσει, πάω να γράψω από πάνω άλλο. Τι να με κάνω. Δηλαδή, άμα δεις τώρα ένα σούπερ αυτοκίνητο, πάνω να το βάψεις. Γιατί να το βάψεις, δεν σου αρέσει. Γιατί να με. Όχι. Γιατί. Περιουσία για ποιο λόγο να κάνω. Τι διάλεξε καλό, αμάς πάνω το γράψω. Δεν τα έχουν κάνει. Τα έχουν κάνει. Σου λέω, αν δω γκράφιτι που δεν μου αρέσει, θα μπορεί και εγώ να το γράψω. Αυτό λέω. Θα παραβώ δηλαδή. Λάθος το... είναι. Σου λέω, λοιπόν, εντάξει, λάθος. Γνώμη... και τι είμαι εγώ, αλάνθαστος. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω. Λοιπόν, ακούμε, εγώ δεν βλέπω μέλλον, ναι. Ότι ο Ηρακλής ψάχνει ακόμα με την Τρίγλια, με τα φημή της Τρίγλιας. Εγώ μέλλον δεν βλέπω. Ρε κόκκινε, δεν με λυπάσαι. Θα πάω εκδρομή. 5 μέρες θα θέλω να ξοδεύω κανένα χιλιάρικο. Θα μου φύγει. Πάνε, έλα, αμάξια ιστορία, τρένα αυτά, ιστορία θα φάω. Γιατί θες να μου το στηρίζεις το χιλιάρικο με τον Ηρακλή. Θα έρθει ο Ανδρός, θα πει έπεσε η ακροαματικότητα, δεν παίρνετε το χιλιάρικο.
Άσε τον Ηρακλή. Από μένα πέφτει δηλαδή. Από αυτό που λέω. Από αυτό που λες, όχι από σένα. Ναι. Τι το θες τον Ηρακλή μεσημεριάτικα. Θα γίνει στο ράδιο, αλλού. Δεν είναι κάτι το οποίο έγινε. Ωραία, σου λέω κάτι άλλο. Δηλαδή, ρε κόκκινε, συγγνώμη. Πέθαναν οι μπαμπάδες μας. Ναι. Θα πάω πάλι από το μνήμα να κλαίω κάθε μέρα. Τέλειωσε, πάει, πέθανε. Και αν πηγαίνει, δεν μπορεί να σου κατηγορήσει κανείς. Η ανομαλία κι αυτό είναι κάθε μέρα. Όχι. Τι, η ζωή εξελίσσεται. Πώς θα εκφράσεις τα συναισθήματά σου και θα τα εξωτερικεύσεις είναι δικαίωμά σου. Και τι να κάνω εγώ, 45 χρόνια πέθανε ο μπαμπάς μου, να κλαίω, πέθανε ο μπαμπάκας μου. Άλλος κλαίει. Άμα κλαίει, κλαίει. Κάνα που δεν δουλεύει, κάνα τεμπέλη, θα κλαίει. Άμα έχει να δουλεύει, δεν κλαίει. Θα κλάψει μια, δύο, τρεις. Άλλο το έχει ιερό να πηγαίνει κάθε μέρα να το ανάβει το καντήλι του. Τεμπέλη θα είναι, άμα δεν έχει άλλη δουλειά. Τεμπελιά είναι, τι είναι. Πάνε να ανάβει το καντήλι κάθε μέρα. Τι είναι, νορμάλι. Είναι δικαίωμά του το κάνει. Άμα βγει στη σύνταξη 55 χρόνια σαν, σαν τον Παλαμπάνη που ήταν στη ΔΕΗ και πήγαινε στα μνήματα και άναβε τα καντήλια, δεν είχε τι να κάνει ο Παλαμπάνης. Πήγαινε και άναβε τα καντήλια. Είδα τον μπαμπά σου, με λέει, είδα τη θεία σου. Είδα... Από τη στιγμή που δεν. Ο Παλαμπάνης πήγε, τεμπέλη. Πήγαινε εκεί. Από τη στιγμή που δεν βλάπτει τη δική σου ψυχική ηρεμία και δεν ενοχλεί, δικαίωμά του να κάνει. Άντε πάλι τα ίδια. Άντε πάμε παρακάτω, λέγε. Λοιπόν, η Λίγκα είπε όχι στη μείωση των χρημάτων που πρότεινε ο υπουργό του αθλητισμού. Ποια είναι η Λίγκα? Η Λίγκα, η Σούπερ Λίγκα. Ναι, και έκανε τι, ότι. Όχι. Άρα υπάρχουν άστιγες ΠΑΕ. Ας υπάρχουν. Λοιπόν, άρα... Άμα είχαν οι άστιγες ΠΑΕ, είχαν ας πούμε κόσμο, είχαν εμπορικότητα, δεν θα ήταν άστιγες. Ξεκινά. Δεν είναι θέμα εμπορικότητα. Τι είναι θέμα. Ποιοι είναι άστιγες. Είναι θέμα λάθος χειρισμό. Ποιος έμεινε άστιγος. Ποια είναι. Ναι. Ο ΠΑΟΚ έχει κανάλι. Ο ΠΑΟΚ. Έχει κανάλι. Έχει. Το ΠΑΟΚ TV. Θα φτάσουμε εκεί. Μια χαρά έχει. 5 ευρώ τώρα. Από χτες. Γιατί. Άσχημα είναι. Ο Όφι έχει κανάλι. Ο Όφι τι είναι. Χίλιοι κριτικοί είναι. Βαράνε εκεί με τα όπλα. Πήρα ο Γκουζουλή, είναι και ούτω ή άλλω, αν πιο δυο ρακιά, δεν ξέρουν τι κάνουν. Σίγα την ομάδα. Εγώ σου λέω ότι. Ποιο Όφι μωρέ τώρα, ο Όφι τώρα, χίλια άτομα στο γήπεδο. Πάμε παρακάτω, άλλο. Ποιο έμεινε άστεγο. Λοιπόν. Άλλο, ποιο έμεινε άστεγο. Φτάσει, η Λαμία έμεινε άστεγη. Ναι. Και τι είναι η Λαμία. 300 άτομα είναι η Λαμία. Άμα πεθάνουν δυο, θα μείνουν 250. Ποια Λαμία τώρα. Με νοιάζει με ένα γιατί. Αν το θέλει σοβαρότητα αυτό, okay. Σοβαρότητα, ποια Λαμία. Okay. Έμεινε άστεγη η Λαμία. Okay. Ωραία, α μαζέψουμε από τα εστιατόρια τη Λαμία, από τι γαρδούπε που τρώνε εκεί. Λεφτά, την κάνουν. Ποια Λαμία είναι τώρα. Ο ΠΑΟΚ προχώρησε κάτι καινοτόμο. Τι έκανε ο ΠΑΟΚ. Για τα ελληνικά δεδομένα. Μπράβο, καλά έκανε. Έχει το ΠΑΟΚ TV. Πολύ καλά έκανε. Και είπε. 5 ευρώ πουθενά, το παιχνίδι. 5 ευρώ το παιχνίδι. Πολύ ωραία. Καλά λοιπόν. Έκανε. Καλά έκανε, περίμενε. Καλά έκανε, υπό ποια είναι. Λέτε. Αφού δεν βρήκε στέγη, θα κερδίσει παραπάνω χρήματα. Όχι, θα κερδίσει χρήματα. Ναι, παραπάνω. Όχι, λιγότερο θα κερδίσει. Ναι. Ναι. Πόσες συνδρομές να πάρει. Πώς. Πόσες συνδρομές να πάρει. Εκδρομές. Συνδρομές. Ναι. 2.500 σε μια ώρα. Θα πάρει 50.000, 35.000, 40. 40.000. 50.000 θα πάρει. Πόσες είναι επί 5. Επί 5. 250.000. Εφορία πόσα είναι. Βιάζει. Τι βιάζουμε. Εφορία πόσα είναι. Εγώ 300.000 σου βάζω. Εφορία πόσα είναι. 300. Επί 15 παιχνίδια. Ποια είναι τα 15 παιχνίδια. Εντός έδρας. Γιατί 15 και τα μπαράς. 20. Επί 15 παιχνίδια. 5 εκατομμύρια θα μαζέψει. Πάνω κάτω. 5. 5. Τόσα το, θα μαζέψει. Το 50% είναι εφορία. Δεν είναι το 50% εφορία. Τόσο είναι εφορία. Θα μείνουν πιο λίγα. Θα πάρει πιο λίγα. Ωραία. Το βρίσκει σωστό σαν επιλογή. Δηλαδή, γιατί στο ελεύθερο εμπόριο πολύ σωστό είναι. Τι να κάνει δηλαδή. Ή έπρεπε να υποχωρήσει να πάει στην Νόβα. Και καλά του κάνει Νόβα. Τα καφενεία. Τα καφενεία. Κερδίζουν με αυτό. Α κερδίσουν. Γιατί με 5 ευρώ ναι. Θα μπορούν να προβάλλουν το παιχνίδι. Ναι. Ωραία. Ο ΠΑΟΚ δεν κερδίσει. Θα πάνε 200 νοματέοι με 5 ευρώ. Αυτό σου λέω ότι ο ΠΑΟΚ δεν κερδίζει. Θα βρούνε και επειδή οι Έλληνες είναι λαμόγια και στο εξωτερικό στη Στουτγκάρντ οι Έλληνες που έχουν μάτς, θα πάνε 5 ευρώ εκεί πέρα και θα μαζευτούν εκεί και μεγάλα μαγαζιά στην πειραρία 200 άτομα και δεν θα βγάλω ΠΑΟΚ λεφτά. Εντάξει. Αυτό σου λέω. Τι σε νοιάζει. Από την τσέπη τη δικιά σου. Εγώ αναφέρω τα σύγκριση. Α μην έκανε το κομμουνιστή ο ΠΑΟΚ να θέλει να πηγαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ και να θέλει να κάνει με το ΣΥΡΙΖΑ 7,5 εκατομμύρια και 8 εκατομμύρια να παίρνει. Πώς το λένε. Γιατί του κάνει η Νόβα αύξηση, όπως μας είπε και ο Βλαχόπουλος εχθές στο ρεπορτάζ, αναλυτικότατα. 50% παράπανω από το ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ δεν δέχτηκε. Ναι. Θα τον κλάψει τον ΠΑΟΚ. Ας πάει τώρα 5 ευρώ, μαζέψει τον ΠΑΟΚ. Έχει ένα δίκιο ο ΠΑΟΚ να με δείχνει. Πού είναι, έχει ο ΠΑΟΚ. Έχει ένα δίκιο να και η Νόβα έχει δίκιο. Και ο ΠΑΟΚ έχει δίκιο και θα φανεί ποιο είναι εμπορικά καλύτερο. Αν ο ΠΑΟΚ υποχωρήσει στην Νόβα ή αν η Νόβα υποχωρήσει και δώσει και άλλα φράγκο παραπάνω, πάει να πει ότι ο ΠΑΟΚ δεν πιστεύει στα 5 ευρώ. Γιατί εδώ μας λέγανε κάτι. Μα hackers. Δεν βγαίνουν, στάβα. Έχει και κάτι hackers εδώ. Τώρα μας λέγανε. Οι οποίοι τα σπάνε. Όχι, με ένα ευρώ λέει, θα σε κάνω εγώ να δεις το μάτς. Εγώ δηλαδή στο μαγαζί του Χατζινάκου παράνομα, μπορεί να παίξω τον ΠΑΟΚ και άλλοι 50.000. Θα μας πιάσουν. Θα μας πάει στο δικαστήριο 50.000 άτομα ο Σαββίδης. Ας μας πάει. Και τι θα μας πάρει. Τι θα πάρει, ρε. Θα γίνουν αναβολές. Θα κάνουμε τους αρρώστους. Διαφυγόντα κέρδη. Τι είναι, λέει. Διαφυγόντα κέρδη. Εντάξει, και τι. Και υπάρχουν κι άλλα. Και αστικά και χειρά. Άσε μας κι μετά από 10 χρόνια. Έτσι όπως είναι τα δικαστήρια εδώ πέρα. Θα πεθάνουμε και ακόμα στο δικαστήριο θα πηγαίνουμε. Άστα, άμα έρθει να πας στο δικαστήριο, να βρεις το δίκιο σου, άστο να πάει στο διάλογο. Διαφυγόντα κέρδη και σαχλαμάρες. Οπότε με ένα ευρώ. Εσύ σαν πάω, εδώ με ένα ευρώ μας είπε εδώ ένας
δεν λέμε ονόματα, που είναι τεχνικός, με ένα ευρώ λέει εγώ στο κάνω, λέει παράνομο και το βρίσκει. Σαν και αυτό δεν θα έχει. Δεν το ξέρω. Άλλους 3.000 τέτοιου δεν θα έχει. Δεν το ξέρω, για να το λες κάπου το λοιπόν, με ένα ευρώ σου λέει. Ο άλλος λέει μπορώ να το δω το μάτς, μισό λεπτό. Άμα έχω κάρτα λέει χρεωστική, να πούμε, ή πιστωτική σε στοιχηματική εταιρεία, πάλι με ένα ευρώ το βλέπω. Έτσι λέει. Δεν πληρώνεις εκεί. Λάθος κάνεις. Ναι, πάλι το βλέπει το μάτς. Δεν πληρώνεις. Άρα μπορεί να, από τους μισούς παοξίδες μπορεί να βρουν άκρη και να το δουν και τζάμπα. Και ξέρεις γιατί. Γιατί είναι τζάμπα παοξίδες. Στην κούτρα πρώτοι είμαστε οι Έλληνες. Τι είμαστε δηλαδή. Εσύ σαν κίνηση πώς την ερμηνεύεις. Τι λες καταρχήν, σωστή, λάθος, καλή. Εγώ θα τα έπαιρνα φίλε από την Νόβα 50% επάνω. Θα ήμουν αδιορατικός. Θα βλέπα ότι η Νέα Δημοκρατία θα καταρακώσει το ΣΥΡΙΖΑ, ναι, και ότι ο Μητσοτάκης δεν είναι μαζί μου, είναι με το χοντρό, και θα έπρεπε να πάρω τα 50% επάνω. Τώρα ας τρέξει ο ΠΑΟΚ να βγάλει άκρη. Καλά κάνει όμως και βάζει τα 5 ευρώ. Σε αυτό που λέει ότι εμείς πήραμε double, η εμπορικότητα έχει αυξηθεί, ναι, ότι θα έπρεπε. Ιδιωτικό κανάλι δεν είναι η Νόβα. Εννοείται. Πάρα πολύ ωραία. Η Νόβα λοιπόν που είναι ιδιωτικό κανάλι, λέει εγώ σε ένα σε δίνω λιγότερο από τον Παναθηναϊκό. Θυμώνει ο ΠΑΟΚ. Ωραία. Αδίκως. Αδίκως, ναι. Και τι να θυμώσει. Πώς είναι περισσότεροι στη γη, οι Παναθηναϊκοί ή οι Παοξίδες. Τι αδίκως. Άμα μετρήσουμε σε όλη τη γη τους Παναθηναϊκούς και τους Παοξίδες, οι Παοξίδες θα είναι το 70% των Παναθηναϊκών. Τι αδίκως. Σωστότατο. Θα πρέπει να τα βάλεις τα πράγματα κάτω. Τι κάτω, κύριε, πάνω τα. Ποιο είναι ενδυνάμει αγοραστικό κοινό. Τι αδυνάμει. Οι Παναθηναϊκοί ή οι Παοξίδες. Τι είναι, γιατί τον Παναθηναϊκό το βλέπουμε. Το βλέπουν. Οι Παναθηναϊκοί δεν το βλέπουν, τον Παναθηναϊκό. Πιο πολύ τον Παναθηναϊκό. Τον Παναθηναϊκό θα παίξει με την ΑΕ. Η ουδέτερη οπαδή. Πράσι ουδέτερη. Ποιον θέλω να τον Παναθηναϊκό ή τον Πάο. Θα παίξει Παναθηναϊκό Πάο. Η ουδέτερη οπαδή. Ναι. Πιο πολύ τι θα δούμε. Θα παίξει Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Οι Παναθηναϊκοί είναι 2 εκατομμύρια. Και οι Παοξίδες 1,5. 3,5 εκατομμύρια θα δούμε. Παναθηναϊκός ΑΕΚ είναι 1,60 εκατομμύρια. Εσύ και εγώ που δεν είμαστε. Και θέλουμε να το δούμε. Θα το δούμε. Ποιο θέλει να δει περισσότερο, τον Παναθηναϊκό ή τον ΠΑΟΚ. Και τους δύο θέλω να τους δω. Γιατί και ο Παναθηναϊκός. Βρε, όλα θέλουμε να τα δούμε. Ναι. Αλλά λέω πιο εμπορικό. Τον ΠΑΟΚ θέλω να δω. Είναι πιο εμπορικό. Πιο εμπορικό με ποιον έχει. Βρε κόσμο έχει, εμπορικότητα ποιος έχει. Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έχει εμπορικότητα. Όχι, σήμερα όχι. Σήμερα στο όχι. Μπάσκετ, ναι. Στο μπάσκετ, ναι. Μάλιστα. Αυτό δεν το μειώνει σαν ομάδα, σαν μέγεθο, σαν τίτλου. Η εμπορικότητα του σήμερα. Και δηλαδή, τι να κάνουμε, αυτά δίνει ρε εσύ η Νόβα και ξέρει γιατί δίνει αυτά. Δικαίωμά της. Γιατί πήγε να τη στη φέρει ο ΠΑΟΚ με τον ΣΥΡΙΖΑ και με την ΕΡΤ. Και λέει, κύριε, τώρα σου δίνω λιγότερο. Ο ΠΑΟΚ, κοίταξε να εξασφαλίσει τα περισσότερα δυνατά. Ναι, ας είχε προνοήσει. Μπορεί ο ΠΑΟΚ να έχει με 360. Εσύ θα με ακούσει. Με 360 υπαλλήλους που πληρώνει ο κύριος Σαββίδης, ένας εξ αυτών θα έπρεπε να του πει, πρόεδρε, έλα εδώ. Η Γκοντζάρεβα, ποιος θα πει. Χάνουμε στις εκλογές. Ο χοντρός τις παίρνει. Που σημαίνει η κρατική τηλεόραση δεν θα είναι μαζί μας. Το κατάλαβες. Πάμε να πάρουμε 50% αύξηση από την Νόβα και τελειώσαμε. Τρέξε τώρα με τα 5 ευρώ να πάει τους δαμπάνους ο Παόκος να πατάει το κουμπί με τον νύχι το μαύρο, να χαλάει το κουμπί και να έχει μια ιστορία για γρίους. Θέλω να στείλω αδιάβαστο τώρα. Στείλε με αδιάβαστο. Η λύση ήταν μία η καλύτερη. Για πες μου. Το παίρνω στο Open TV και τελείω υπόθεση. Ναι, στο Open TV θα τα βγάλει. Τι? Θα τα βγάλει. Για το πολλά περισσότερα. Για δεν το παίρνει. Άκου λοιπόν. Για το παίρνει. Γιατί? Άμα ήταν το παίρνει. Το Open TV πήρε τη Στάι, τον διέλυσε η Στάι. Πήρε τον Ντέμι Νικολαίδη, τον Καταράκο. Στον Γρηγόρη, όχι. Ακούς τον Ραπτόπουλο. Όποιον παίχτη πήρε. Σε έχω εκθέσει. Ναι, ναι, δεν με έχει εκθέσει. Το Open TV. Ακούσα μωρέ. Ποιον έχει διευθυντή στο Open TV. Είχε το εκείνο που είχε παλιά η ΕΡ, δεν θυμάμαι. Ποιο, Τζόνι Καλημέρι. Τον Τζόνι Καλημέρι. Ο Τζόνι Καλημέρι 70 χρονών έχει γίνει σαν σταφίδα τώρα. Τι Τζόνι Καλημέρι μου τώρα. Ο Τζόνι Καλημέρι. Να ο Τζόνι Καλημέρι. Να τελειώσω. Πιο μεγάλο από τον Μπάγκερ. Τι να τελειώσει, ρε. Όποιο πήρε στο Όπεν. Τι δεν ακούω. Αν θε να κάνει μονόλογο. Όσο πήρε στο Όπεν. Όσα λογίδρια και να πει. Τι λογίδρια και να πει. Άμα μπορούσε ο Σαββίδης να βγάλει από τον Πάοκ 8 εκατομμύρια από το Όπεν. Αν ο Πάοκ μπορούσε να πάρει 8 εκατομμύρια από το Όπεν, θα τα πένε στο Όπεν. Δεν τα παίρνει και δεν πάει. Τα κέρδη, ποια κέρδη. Υπάρχουν τα έμεσα και τα άμεσα κέρδη. Άλλο τα 5 ευρώ και άλλα αυτά. Δηλαδή σε ένα ελεύθερο κανάλι. Ωραία, στο κάνεις το Open. Να τελειώσω. Σαβίδη, πάνε και πες τη γνώμη μου. Πάει στη γνώμη. Πάω ξύση με. Λέω λοιπόν, σε ένα ελεύθερο κανάλι. Ναι. Πρώτα απ' όλα θα ανέβαζε τη θεαματικότητα του καναλιού. Μάλιστα. Συμφωνούμε σε αυτό. Ναι. Δεν χρειάζεται να είσαι ειδικό. Για να τα πάρει τι διαφημιστικέ πρέπει να τα πάρει του χρόνου όμω. Άλλο σου λέω. Άλλο σου λέω εγώ. Τα έμεσα ωφέλη θα ήταν πολλά περισσότερα. Ποια είναι τα έμεσα ωφέλη. Δεύτερον, δημιουργία οπαδών. Πάει για πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ πάλι. Γιατί λίγους έχει. Πάλι για πρωτάθλημα. Ναι, ναι. Όσο ο Παναθηναϊκός δεν παίρνει τίτλους. Ναι. Γιατί δεν μπορούν να το δουν κάποιο ποτέ. Ωραία, ρε κόκκινε, τα δέχομαι αυτά που λες. Λοιπόν, κάνει καινούργιο. Τα δέχομαι αυτά που λες. Γιατί δεν το παίρνει το Όπεν. Λάθος κίνηση είναι αυτό. Όχι. Αυτό λέω. Αυτή είναι η σωστή κίνηση. Γιατί δεν πρόκειται να τα πάρει από το Όπεν. Άστα. Άστα. Αυτά είναι τα άμεσα. Εγώ λέω τα έμεσα. Τα παίρνει. Τα έμεσα, φίλε, ξέρεις σημαίνει. Ο τεράστιος Σερ Άλεξ Φέργκισον έπαιρνε τη Μάντσεστερ και την έκανε περιοδεία βονθίασο στην Κίνα. Και ο Παναγούλιας είχε δει.
περιοδεύονται. Είχε δει το έργο, ναι, ότι ό,τι και να κάνει στην Αγγλία, το ταβάνι είναι συγκεκριμένο. Ναι. Πήγε και έκανε οπαδού στην Ασία. Μάλιστα. Με αποτέλεσμα πάρα πολύ Ασιάτες. Τώρα να πάει ο Πάοκ στην Ασία να κάνει. Να παδί, τελειώσω. Ναι, για πες μας, ναι. Να γίνονται οπαδοί τη Μάντζη, ναι, να αγοράζουν προϊόντα τη Μάντζη και να έχουν από εκεί μακροπρόθεσμα να έχουν ωφέλη. Το οποίο με μακριά τη βάρκα. Λοιπόν λέγε. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και ΑΕΚ. Ναι. Λοιπόν, σύμφωνα με τους παλαιότερους από εμάς, κάνανε οπαδούς πέρα από τα πρωταθλήματα που τα πέρανε όπως τα πέρανε. Ναι. Γιατί η ΕΡΤ και η ΕΝΕΔ, ναι, δεν προβάλλαν τις ομάδες. Και ο ΠΑΟΚ πώς έκανε. Να τελειώσω. Ναι, ΠΑΟΚ γιατί έκανε. Με την Κρίνια. Με τον Καζατζίδη. Με τον Καζατζίδη έκανε. Και με την υπερομάδα δεκαετία του 70. Υπερομάδα. Ναι. Η υπερομάδα δεν ήταν πολύ καλή ομάδα. Υπερομάδα ήταν. Χωρίς σεντερφόρ. Υπερομάδα. Και ο Ηρακλής ήταν υπερομάδα και δεν είχε σεντερφόρ. Από πού ήταν η υπερομάδα ο Ηρακλής. Υπερομάδα. Με τον Δανίλη Παπαδόπουλο σεντερφόρ. Μα δεν είχε σεντερφόρ, αυτό λέω. Ο Ηρακλής ήταν υπερομάδα. Τι υπερομάδα. Μου λέει πώς έκανε και σου λέει. Και του Βουλγάρου μπακ, περάστε κόσμο. Ραγκέλο Δημητρό παίξανε 3 χρόνια. Τι παίξανε? 3 χρόνια. Η τρύπα του Ηρακλή. Αλλά τελείωνε. Και δεν το φλέγα στο Γεωργίεφ. Τι μου λε τώρα. Ποιο Γεωργίεφ. Πιο παλιά ήταν άλλοι. Όρθιοι τα τρώγανε. Ποιο Γεωργίεφ. Θα μιλήσουμε τώρα ή θα δώσουμε κουβέντα. Θα μιλήσουμε. Εγώ λέω. Λέω τα έμεσα ωφέλη που μπορεί. Ωραία, κάνει λάθος δηλαδή. Ναι. Μάλιστα. Κάνει λάθος. Είναι χαζός. Θα κάνει οπαδούς. Είναι χαζός ο Θα κάνει οπαδούς. Είναι χαζός, δεν ξέρει. Δεν λέω ότι είναι χαζός. Ξέρει εσύ. Έχω γνώμη. Έχω την καταθέτω τεκμηριωμένα. Την κατέθεσε. Την τεκμηριώνω. Την κατέθεσε. Εσύ πε μου ένα επιχείρημα. Έλα το πω εγώ. Ότι είμαι λάθος. Λέω. Άλλο να πάρει 5 ευρώ και άλλο να σε βλέπουν σε όλη την Ελλάδα. Μα ακού τώρα εμένα. Αφού τον περιμένουν τον πάω. Μα ακού εμένα τώρα. Μα δεν τελείωσα. Το όπερ αυτή τη στιγμή. Το όπερ αυτή τη στιγμή. Σε θεαματικότητα ξέρει που είναι. Χάλια. Τελευταία θέση τη βαθμολογία. Ανέβει. Αν θα ανέβει, θα τα πάρει του χρόνου. Πάει χρονιά φέτο. Για έμεσα οφείλει. Α, τα έμεσα ρε κόκκινε. Εδώ ο επιχειρηματία δεν έχει έμεσα. Έμεσα. Α, το έμεσα. Υπάρχουν το άμεσα είναι. Και έμεση. Λοιπόν, θα πρέπει. Πώς είπες κάτι. Τι είπα κάτι. Είπες κάτι το οποίο είναι σωστό. Με τον Παπανό. Εγώ δεν σε αμφισβήτησα. Και τον άλλο το. Εσύ είπες ότι έπρεπε ο ΠΑΟΚ να προβλέψει ότι θα βγει άλλο κόμμα στην κυβέρνηση και ότι το συμφέρει να πάρει το 50% πάνω. Το κάνε. Σωστό. Σου λέω λοιπόν ότι το συμφέρει. Όχι. Τελείως. Και σου είπα. Εμένα το λάθος είναι εκεί. Άκου να δεις. Θα πρέπει να έχεις το θάρρος και τον αδερφό να λες και ότι έχεις δίκιο σε αυτό που λες στον άλλον. Όχι μόνο σου λένε μπράβο. Θέλω να σε κλείφουνε. Σου λέω λοιπόν μακροπρόθεσμα. Το κανάλι του και η ομάδα του θα κερδίσουν και οπαδούς και χρήματα. Μακροπρόθεσμα. Ναι, αυτό σου λέω. Μάλιστα. Δηλαδή αυτό που δεν είδε για ένα μήνα. Να ρισκάρει δηλαδή ο Σαμίδης. Μα δεν ρισκάρει. Μόνο με τον ΠΑΟΚ. Κοίτα, να έχει τη Στάι, την Τρέμι και τις άλλες να τον δει. Μπορεί να πάρει κι άλλους. Να τον έχουν καταρακώσει. Μπορεί να πάρει κι άλλους. Να έχει τον Ντέμι Νικολάη να τον έχει καταρακώσει. Άμα μπει στη διαφημιστική, πει τα δυνατά. Άκου, ναι. Το μεγαλύτερο λάθος πολλών οι οποίοι θέλουν. Θα κάνω λέει κανάλι. Ναι. Πάνε αντιγράφουν τους άλλους. Ναι. Δεν κάνουν τίποτα πρωτοπόρο, τίποτα καινούργιο. Ναι, ναι. Και νομίζουν ότι θα τους φάνε λάχανο. Ναι, ναι, ναι. Νομίζουν ότι τα λεφτά είναι. Ανοίγει μια βρύση και τρέχει. Για όλους. Καταλαβαίνεις πολύ καλά. Το θέμα είναι να κάνεις κάτι πρωτοπόρο. Κάτι καινοτόμο, κάτι καινούργιο. Τι να κάνει δηλαδή, να πάει τον Πάοκ στο Όπεν. Ο Πάοκ είναι πρωταθλητής, δε φίλε. Δηλαδή από την τελευταία. Ένα μικρό παιδί. Από την τελευταία θέση που είναι το Όπεν στη διαφημιστική πίτα. Δεν μου λες, η πορεία του Πάοκ. Μισό λεπτό, ρε. Όχι, θα περιμένεις. Η πορεία του Πάοκ επηρέασε την κόρη του από το να γίνει Πάοκ. Να γίνει πάω. Ναι ή όχι. Τι σχέση η είναι. Πορεία που έκανε ο Πάοκ τα τελευταία χρόνια. Το σχολείο που πήγαινε. Επηρεάζει το παιδί. Κουλιανός, φλάχο Πάοκ. Το παιδί σου έξυπνο είναι. Δεν είναι κανένα ζαβό. Την επηρεάσανε γιατί τα παιδιά βλέπουν επιτυχίες. Ναι, ναι. Βλέπουν λάθη. Τι κέρδισε από την κόρη μου ο Πάοκ. Τι κερδίζει. Την πετσέτα που θα βγάλει. Πήγε την πήρε σε μπλούζα. Πήγε την πήρε σε στόλι Πασχαλάκι. Πήγε την πήρε στον. Αυτά δεν είναι κέρδη. Αυτά είναι κέρδη, είναι σωστό. Ναι. Υπάρχουν έμεσα κέρδη. Κερδίζει ο παδού. Μάθε να ακούς τώρα. Το Open είναι τελευταίο στη βαθμολογία. Θα ανέβει. Και παίρνει τον ΠΑΟΚ. Θα πάει στην τετράδα. Δεν θα δεν πάει. Ξέρω. Αν δεν πάει στην τετράδα. Πρέπει να γίνουν πολλά. Επειδή δεν έχει δουλέψει σε τηλεοπτικό κανάλι. Έχω δουλέψει. Ναι, πού έχει δουλέψει. Σε ποιο τηλεοπτικό κανάλι έχει δουλέψει. Πάμε παρακάτω. Πού, στο 4Ε τη Αρχιεπισκοπή. Πού έχει δουλέψει, σε ποιο κανάλι έχει δουλέψει. Δεν έχει δουλέψει. Πάμε παρακάτω. Τέταρτη θέση, άμα δεν πιάσει, ναι. Η πίτα δεν σε δίνει πίτα. Και θα πάρει ρίσκο τώρα ο Σαββίδης να πάει στο Open, να πάρει τον ΠΑΟΚ εκεί. Αν πάρει το πρωτάθλημα στην Ευρώπη δεν παίζει. Λοιπόν. Να πάρει ξανά το πρωτάθλημα, να πάει πέμπτος από 15ος και να πάρει τη διαφημιστική πίτα 3-10% παραπάνω. Δεν το συμφέρει. Ο Νίκος ο Γιαννιτσά μου λέει: η Δημέρα ΑΕ χρηματοδοτεί. Πάω κόπεν, μα πιάνει το financial fair play. Αν υπάρχει τέτοια παράμετρο και δεν μπορεί από εκεί, να το κάνει να το βάλει στο Open, κατανοητό. Α, μπέρδεψε τις επιχειρήσεις ο Σαββίδης και έβαλε το εφαλάς στο λογιστικά Open. Λογιστικά 3. Εντάξει, τέλειος. Άλλα τζάμπα ζητάμε. Παρακάτω. Απλά. Τα επιχειρήματα. Το λάθος του ΠΑΟΚ και είναι. Τζάμπα να έπαιζε. Το λάθος του ΠΑΟΚ είναι που δεν πρόβλεψε. Και τέλος. Τζάμπα να έπαιζε στο Open. Τζάμπα για ένα ευρώ. Πάει πιο πολλά θα κέρδισε. Καλά, καλά. Με τον νου σου.
Τα έμεσα ωφέλη είναι μεγαλύτερα. Βρεά το open τώρα το open. Τελευταίο στη βαθμολογία είναι το open. Πήρε τον άλλο 30 λέξει ελληνικέ ή ξέρω Νικολαίδη. Δεν φυλάσσε. Μια ερώτηση απλά σου κάνω. Γιατί είσαι ζαβό και δεν θε να στρίψει. Τι να στρίψει. Δεν στρίψει. Δεν στρίψει. Αυτοί όλοι οι οποίοι βγαίνουν στα κανάλια. Ποιοι είναι αυτοί όλοι. Όλοι. Οι παρουσιαστέ. Ναι. Και κυνηγάνε περισσότερα κανάλια. Βλέπει ο Βελόπουλο, βλέπει και οι υπόλοιποι. Τι να παρουσιάσει. Ο Βελόπουλο πουλάει βιβλία. Τι κανάλια. Ο τηλεμάρκετινγκ κανάλι στο Βελόπουλο. Αυτό ακριβώς. Ότι είναι πολιτική. Σε πόσα Βελόπουλος. Κανάλια βγαίνει. Σε 20. Μπράβο. Χαζός είναι. Το Βελόπουλο. Ναι. Έχει δει πολλού χαζούς από το Βελόπουλο. Καθόλου. Σε πουλάκι σε αγοράζει. Χαζός είναι. Όχι βέβαια. Πανέξυπνο. Για ποιο λόγο βγαίνει σε πολλά κανάλια. Για να πουλήσει την πραμάτια του. Για να τον μάθουν. Και να μάθουν την πραμάτια του. Λοιπόν την αυξάνει. Ναι. Λοιπόν, βγάλει τον Πάοκ στο Open. Ναι. Α μην παίρνουν και θα κερδίσει έμεσα. Έχει δικήσει ποτέ περίπτερο. Ρε μ' ακούς τώρα ή όχι. Με μομφές και λάσπη δεν κερδίζεις. Έχεις διοικήσει ποτέ. Γιατί πετάς λάσπη στο τηλέο. Γιατί κάνεις έχεις διοικήσει περίπτερο ποτέ. Περίπτερο. Ναι. Ναι. Μπήκε μέσα το περίπτερο. Όχι. Εγώ έχω βάλει μέσα 10 περίπτερα. Ας το να πάει στο διάλογο. Άσε τώρα κάνουμε τον έξι τον Σαββίδη. Δεν κάνουμε τον έξι. Θα κερδίσει παραπάνω σου λέω. Εγώ τι κάνω τον Πάοκ. Σε κάνω τώρα. Παραπάνω θα κερδίσει. Τέλος. Μπασκούρασες. Αυτό. Τέλος. Μόνο μία παράμετρο έχει. Άρα. Αυτό μπορεί να πει του χρόνου. Ότι κοίταξε να δεις, εγώ από το PAOK TV πήρα τόσες χιλιάδες συνδρομές. Τόσες χιλιάδες συνδρομές. Εσύ που είσαι Νόβα και αυτά, για βάλτε ότι αυτά θα. Δεν μπορεί, σου λέει ο άλλος, δεν στο φανάσαι, δεν πρέπει. Ελληνικά σε μιλάει ο άλλος. Καταλαβαίνεις. Τζάμπα. Λογιστικά σε μιλάει. Ναι. Τι τζάμπα. Άλλο πράγμα σου είπα τώρα και ακλέζει τη διαφημίση. Το Open. Άσε. Του κάνουν ένα έλεγχο εκεί πέρα μετά. Με το PAOK TV σου λέω, το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να πάει του χρόνου στην οποιαδήποτε Νόβα ή ΕΡΤ. Και να πει εγώ έχω 100.000 συνδρομές. Με το PAOK TV, ναι. Μέσα θα μπει με το PAOK TV. Γιατί οι τζαμπατζίδες είναι οι παοξίδες, θα ψάξουν να βρουν εστιατόρια, μαγαζιά, καφενεία, να πάνε 200 συνωματεία με 5 ευρώ να δουν ένα μάτς. Άστο ρε κόκκινο. Λογικό δεν είναι. Άστο τώρα. Με τον Έλληνα τον τζαμπατζί τώρα. Άστο. Γιατί δεν το κάνουν όλοι. Άστο μωρέ τώρα. Δεν το κάνουν όλοι. Άστο. Δεν είναι κάτι το οποίο εφαρμόζεται. Ναι. Λοιπόν, θα πάει ο άλλος με ένα ευρώ, θα σπάσει την αυτήν. Το μεγαλύτερο όπλο. Ο άλλος θα πάει με την κάρτα. Τη χρεωστική με τα. Ναι, όχι χρεωστική, όχι. Υπάρχουν, θα το δει με ένα ευρώ. Υπάρχουν στοιχηματικές, τι να βγάλει. Υπάρχουν στοιχηματικές εταιρείες οι οποίες. Για πες το στον κόσμο. Μέσα από τις οποίες μπορεί να βλέπει παιχνίδια. Μπορείς. Όχι μόνο ποντάρι. Πόσοι από εμάς παίζουμε στον ΟΠΑΠ και πόσοι σε στοιχηματικές εταιρείες. Οι μεγαλύτεροι αυτοί. Αυτοί παίζουν στοιχηματικές εταιρείες είναι περισσότερο. Το 70%. Λάθος. Κάτι γέροι παίζουν στο ΟΠΑΠ. Στον ΟΠΑΠ είμαι. Κάτι γέροι, κάτι γέρο. Ξεκούντες που δεν ξέρουν από. Μα χρησιμοποιούν κινητά μόνο με κουμπιά. Άμα πεθάνουν και αυτοί, ποιο ΟΠΑΠ. Τι. Έτσι είναι, δυστυχώς. Πρέπει... Κι όμως ο ΠΑΠ είναι μια από τις μεγαλύτερες στιγματικές εταιρείες. Και ας πεθάνουν οι συνταξιούχοι, θα σου πω εγώ τι θα γίνει ο ΠΑΠ. Ο άμα πεθάνουν οι συνταξιούχοι. Το στίγμα στην Ελλάδα κοντεύει 20 ετία. Μπορεί 70% παίζουν με την κάρτα. Αυτοί δεν μπορούν να δουν με ένα ευρώ τον ΠΑΟΚ. Δεν πληρώνεις έξτρα, λάθος κάνεις. Δεν δίνεις ένα ευρώ. Ρε, παιδί, στο δείχνει τζάμπα. Ναι. Τέλει τι ΠΑΟΚ να κάνει 5 ευρώ. Καταλάβεις. Θα μπει μέσα. Δεν θα κερδίσει μάλλον αυτά που το γνωρίζουν οι ίδιοι. Και υπάρχουν τεχνικοί λοιπόν. Οι οποίοι μπορούν να διασφαλίσουν τον τρόπο να μην τους υποκλέπουν το σήμα. Ξέρεις τι τους έβαγε τους παοξίδες, για να τελειώνουμε. Αυτή η μαγιά, ποια σμιτσοτάκης ρε. Ναι. Ποια τρεπάκι με ρε. Θα πάω και θα προσκυνήσω Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης δεν τόσο βλάκας όσο νομίζετε. Δεν χάσω ο Μητσοτάκης όσο νομίζετε. Πρωθυπουργός και βλάκας δεν γίνεται. Εντάξει, είχαμε. Πολλούς. Για πεθάνω. Δεν θέλω να το πω, έχει πεθάνει. Τη Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλω να το πω. Δεν θέλω να το πω. Πάμε παρακάτω. Δεν θέλω να σπηλώσω μνήμες και τέτοια. Υπάρχουν και βλάκες που γίνονται πρωθυπουργοί. Λοιπόν, ας μην το πάμε σε πολιτική αυτή. Τους παοξίδες έβαγε αυτή η βλαχομαγιά. Πακ! Ποιας Μητσοτάκης, ρε, ποιος Μητσοτάκης. Πάρτινα τώρα με την ΕΡΤ και πάνε να κάνεις τα 5 ευρώ. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Αυτό είναι το θέμα. Ότι δεν πρόβλεψες. Ο 670. Και αυτό εδώ να έχει ο κύριος Σαββίδης 300 υπαλλήλους. 300 υπαλλήλους. Και να μην το συμβουλέψουνε. 3-4, 2. Του πούνε κύριε σε πρόεδρε, το μάρκετινγκ δεν χρειάζεται πάνω από τις εκλογές τις χάνουμε. Ο χοντρός με τον άλλον τα έχουν καλά, η ΕΡΤ θα είναι αντίπαλός μας. Μπορεί να το προσβάλλει, να το κάνει, να το ράνει. Λοιπόν, πάρτε από εκεί, να τελειώνουμε. Από μαγαζιά ναι, που αργότερα θα πληρώνουν μεγαλύτερο ποσό για επαγγελματική χρήση, ναι, έσοδα από τους οπαδούς άλλων ομάδων που θα πληρώνουν για να δουν κάλυψη και άλλων αθλητικών γεγονότων και πιθανόν άλλων ομάδων με άλλη πλατφόρμα. Έχει πολύ ψωμί η δουλειά. Λέει ο 670. Μπορεί να το κάνουν καλό. Θα φανεί στην πορεία. Ωραίο. Δεν είπε κανεί ότι δεν καλή κίνηση καλό. Κάνει ο ΠΑΟΚ. Αφού δεν τα βρήκε. Και το Open άνοιξε ο Σαββίδης. Ναι. Με ένα σκασμό λεφτά. Και. Κι όμως. Τελευταίος είναι. Δεν κατάφερε να φτάσει. Πώς θα καταφέρει. Ψηλά. Αφού πήρε όλα τα καμένα τα χαρτιά. Παθαίνει και μαθαίνει, Κωστή. Α, και δηλαδή θα χάσει. Και ο Κόκαλη όταν πήρε τον Ολυμπιακό. Ναι, ναι. Τα 5 πρώτα χρόνια έβαζε. Έβαζε.
Βαρέλη χωρίς πάτος. Στο τέλος πήρε το πρωτάθλημα. Πώς πήρε το πρωτάθλημα. Πήρε το πρωτάθλημα, πήρε έναν γκάγκστερ εκεί να του κάνει τη διαιτησία και πήρε το πρωτάθλημα. Καλά έκανε. Πληρώνει για να μάθει. Καλά έκανε. Δύο γκάγκστερ. Τώρα λοιπόν ήξερε από. Ποδοσφαιρικού γκάγκστερ. Ήξερε από τηλεοπτικά κανάλια ο Σαββίδης. Ποιο. Ήξερε από μπάλα. Άλλο πράγμα. Πήρε πρωτάθλημα όμως. Έμαθε. Και εγώ άμα έδινε 200 εκατομμύρια και εγώ θα έπαιρνα πρωτάθλημα. Αν τα έχεις θα δίνεις δεν. Εντάξει, πήρα πρωτάθλημα, σώδησε 120 εκατομμύρια για πάρα πρωτάθλημα. Από τη στιγμή που λεφτά υπάρχουν, εσύ δηλαδή με πώς θα το έπαιρνα τα σύγκρινα και παίρνουν. Εγώ, εγώ και θα κονόμαγα, θα τον έκλεβα κι εγώ. Και χαύκαλα θα τον έπαιρνα και πιο λίγα θα ξοδεύω. Εγώ και κάθε εγώ. Τον ρημάξαν τον Σαββίδη. Του φέραν όλες τις βαλούτες στα χαύ και ακόμα με χαύ βαλούτες. Τον πείσανε ότι ο Ελκαντουρίδη είναι οχτάρι. Αυτά του κάνουν του Σαββίδη. Του φέραν ένα πόκο λόκο εκεί πέρα, μαύρο γκαργαλιάρι εκεί δύο μέτρα, τον πείσαν ότι είναι χαφ. Αυτά τραβάει ο Σαββίδης. Σαββίδης είναι καλός άνθρωπος, πληρώνει κάθε πρώτο του μηνός, όπου είναι, τι είναι, καλός επιχειρηματίας είναι, καλή οικογένεια είναι, ευτυχία για τον ΠΑΟΚ είναι, αλλά έπρεπε να προνοήσει ο άνθρωπος ότι θα πέσει το ΣΥΡΙΖΑ και ότι ο άλλος είναι με το χοντρό. Τρύπες, διάλειμμα. Διάλειμμα. Αυτή είναι η κριτική. Πάει. Βάλει λίγο ταχυτικά, βάλει λίγο ταχυτικά. Ακούστε λίγο, ακούστε λίγο. Βάρα λίγο, κλαδά βάρα. Σε κάνει βάρο. Έχει φάει πέσιμο κανονικό τώρα, έπρεπε. Παιδιά, ποιο γυμναστήριο, δεν χρειάζεται επικίνδυνο. Αυτό για τον καλά είναι για 6 μήνες τώρα που σε έχασε. Του δίνει και αφού. Εγώ αντέχω εσύ χουρχούρ με το πρεβόνι τουλάχιστον. Να με βάρεσε και εμένα, ήρθε με βάρεσε. Με βάρεσε, ψοφίμιε. Με το πρέφερε τον καφέ. Τι να σε βάρεσε με αυτό τον αφαλό που έχει, σαν πισίδε. Με στέλνει μήνυμα, άκου να δει τώρα. Φίλο Αριανό. Φίλο μου. Φίλος μου, Μουσού, ναι. Αριανός, ο οποίος πήγε στην Ολλανδία επειδή είχε ποτάρει ΠΑΟΚ να δει το Άγιαξ ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει ρε φίλε. Και να μην πω τα υπόλοιπα. Άστο το, θα προκληθεί ο ΠΑΟΚ. Οι φίλοι σου περισσότεροι βλάκες είναι, ούτως ή άλλως. Χαιρετισμού στον κόσμο του Μιχάλη, ο οποίος λέει καλώς ήρθα το Μάρια μου λείψατε. Σας ακούω. Λοιπόν, να πω ότι μαζί μας, γιατί γελάς. Δεν μπορώ να σου πω. Λοιπόν, μαζί μας είναι οι αδερφοί Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να διαγράψετε οριστικά το αυτοκίνητό σας, αρκεί να κρατάτε την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκίνητου, να τηλεφωνήσετε στο 18133 και όλα τα υπόλοιπα να κάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη γρήγορα, αξιόπιστα, δίνοντάς σας την καλύτερη τιμή της αγοράς για να διαγράψετε οριστικά το αυτοκίνητο. Υπενθυμίζω ότι έχουμε 15 εισιτήρια για 15 τυχερούς φίλους του ΠΑΟΚ, οι οποίοι θα κερδίσουν εισιτήριο για τον αγώνα ΠΑΟΚ Πανετολικός. Γράφετε ΑΜΗ3, αφήνετε κενό, τη λέξη ΠΑΟΚ, το ονοματεπώνυμό και το στέλνετε στο 54-344. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή στη δικιά μας την εκπομπή. Εντάξει, σωστή. Λοιπόν, γιατί στη δικιά μας. Επειδή είσαι ΠΑΟΚ και αυτό. Ποτέ δεν δήλωσα κάτι τέτοιο. Πάμε στον κόσμο. Πάμε στον κόσμο τώρα. Ναι. Λοιπόν, καλησπέρα παιδιά. Καλώς. Καλησπέρα. Λοιπόν, έχω να σας μιλήσω πάρα πολύ καιρό, αλλά με αυτά που ακούω από τον φίλο μου τον Κωστή, έχω κάθομαι τώρα στον ήλιο και έχω ανεβάσει 80 βαθμούς. Λοιπόν. Δεν πειράζει φίλε, πας σε καμία πισίνα να βάλεις το κεφάλι σου να ηρεμήσεις. Φίλε μου Κωστή, λες ανακρίβειες και συγγνώμη είσαι άσχετος ηλεκτρονικά. Είμαι άσχετος ηλεκτρονικά. Ναι, αλλά αυτοί οι οποίοι είναι φίλοι μου δεν είναι καθόλου άσχετοι ηλεκτρονικά. Με ένα ευρώ βλέπεις μάτς. Παρένα στη... και να γράψουμε κάποιες ερωτήσεις, να τους ρωτήσεις αν δεις αυτά που λέω εγώ. Αυτά, αυτά λένε εδώ και 5 ώρες. Εγώ είμαι άσχετος ηλεκτρονικά. Λοιπόν. Αυτοί που είναι σχετικοί ηλεκτρονικά, αυτά λένε. Είναι αναφέρω το δικαίωμα του καθενός να κάνει ένα ιντερνετικό κανάλι. Και αυτό λέγεται PAOK TV. Όπως και εσύ έχεις το κανάλι σου στο YouTube και σε παρακολουθούμε τις εκπομπές, έτσι και αυτός κάνει. Ναι, παιδάκι μου, άλλο λέω εγώ τώρα. Ωραία. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που λένε μπορώ να δω ματς τζάμπα αν είμαι στη στοιχηματική εταιρεία. Ψέματα λένε. Ξεκινάει πιλωτικά και βήμα-βήμα το πρώτο μας ΠΑΟΚ Πανετολικός. Πειρατεία για πειρατεία υπάρχει φίλε. Περίμενε παιδιά, περιμένετε. ΠΑΟΚ Πανετολικός. 4-99, σωστά. Ναι. Σωστά. Λοιπόν, το δεύτερο ματ δεν θα είναι 4-99, μπορεί να είναι 5-99. Το ΠΑΟΚ και ο πειρατής θα το πάρει με 1-99. Θα σε φτάσω και εκεί. Το ΠΑΟΚ Άρης, πώς θα το δουν οι φίλοι μου οι Αριανοί στο Χαριλάου και του Παναστασίου. Για πες μου, δεν θα πληρώσουνε. Ωραία. Έχει το δικαίωμα. Στο Χαριλάου η ΕΡΤ θα το δείξει, φίλε, ξεχνιέσαι. Το ΠΑΟΚ Άρης. Το Άρης ΠΑΟΚ. Στο Χαριλάου είπες προηγουμένως. Το ΠΑΟΚ Άρης, οι Αριανοί, οι φίλοι σου που θα το δούνε, θα πας σε μια καφετέρια και θα το δούνε. Έχει το δικαίωμα ο κομπιουτεράς και ο αυτός που θα είναι στο ΠΑΟΚ TV να ξέρει το IP, αν είναι tablet, αν είναι κινητό, αν είναι τηλεόραση.
Έτσι. Και μετά κάποια στιγμή στο μέλλον, γιατί και όπως είπες, 5 χρόνια ο Σαββίδης έχουν λεφτά μέχρι να μάθει, και τώρα 5 τα πρώτες αγωνιστικές θα μάθουν και θα δούνε. Θα χάσει και εδώ. Μάλιστα. Δεν θα χάσει. Μα δεν χάνει. Αντί να πάρει 15 ευρώ, θα ξεκινήσει με 5. Και σε πάω τώρα εγώ το Δεκέμβριο, φίλε μου. Και εσύ 15 ευρώ κουβαρτά παοξί θα δώσει δηλαδή στον πάο. Και δεν θα πάσει το καφενείο. Θα χτυπάσει τι πόρτε απ' έξω. Ναι. Ωραία, εγώ θα σου πάω τώρα στον κουβαρτά Ολυμπιακό από τον Πειραιά. Ολυμπιακό συνόμα τον έχει. Περίμενε, στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, πες μου εσύ σε παρακαλώ πολύ. Θα πάει στο Τουρκολίμανο, θα πάνε 200 άτομα σε ένα μαγαζί με 10 ευρώ και θα δουν τον Ολυμπιακό με τον ΠΑΟΚ. Σ' απάντησα. Πόσοι θα είναι αυτοί. Σ' απάντησα εγώ. Θα πάνε σε 20 μαγαζιά, 100 μαγαζιά, θα πληρώσουν 500 ευρώ όλα τα μαγαζιά. Εσύ πόσο πιστεύεις ότι θα είναι. Πόσοι θα πάνε. Πόσοι Ολυμπιακοί θα δουν το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στα μαγαζιά. Εσύ πόσο εκτιμάς. Δεν ξέρω, 200.000, 300. Ναι, πού θα το δουν. Του Ολυμπιακού σε όλη την Ελλάδα. Για να πού θα το δούνε το μάτς. Εκεί που θα είναι ο Παοξής θα δουν το μάτς. Κάτι θα είναι. Πού να τον πειρά. Ναι, και δηλαδή είναι Κώστα, κάτι πλάκα μας κάνεις τώρα. Στο λεκανοπέδιο μιλάς. Φίλε μου, οι ενεργοί οπαδοί σε συνάρτηση με τους οπαδούς. Ανενεργούς. Δεν έχουν καμία σχέση. Σωστό. Λοιπόν, θα πάνε να δουν το παιχνίδι γιατί θα είναι ένα ντέρμπι και από τις άλλες ομάδες. Άρα, εγώ φίλε Κώστα θα σου πω το εξής. Οι περισσότεροι hacker Παοξίδες θα είναι, φίλε. Για χαρά, οι περισσότεροι hacker παοξίδες. Θα τελειώσει, όχι, γιατί μου άρεσε αυτό που λέει. Εντάξει, καλά, Νόβα το σπάνε. Το Νόβα το σπάνε τώρα, ξέρεις κανένα μαγάζι να το σπάει. Σε κανένα μαγάζι, όχι, σπίτια ξέρω που το σπάνε το Νόβα, πολλά. Σπίτι εντάξει, ο καθένα, ξέρω κι εγώ. Σε μαγαζί με 100 και 200 άτομα το σπάει, γιατί περνάει αυτός απ' έξω, πατάει το κουμπάκι. Έχω δει εγώ μάτς σπασμένα σε σπίτια, ου. Σε σπίτια εντάξει. Ένα κάρο μάτς έχω δει. Με μια καθυστέρηση, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Το γράφω από τώρα να το θυμάσαι, θα έχει 19.99 το μάτς και άμα θες το πληρώνεις, άμα θες με το πληρώνεις. 19.99. Συνοστισμός στις καφετέρειες. Για χαρά. Αυτό θα είναι μπούμερα καλό για τις καφετέρειες. Μια ένσταση. Ναι, ναι. Ακούω με σεβασμό όλα αυτά που λες, αλλά δεν μπορεί να αλλάζει την τιμή έτσι. Να αλλάζει το ένα μάτς 5 ευρώ, στο άλλο 15 και στο άλλο 25. Δεν νομίζω. Εγώ θα σε κάνω άλλη ερώτηση. Πόσοι hacker παοξίδες θα βρεθούν. Γενικά θα βρεθούν. Πόσοι hacker παοξίδες θα βρεθούν. Αυτό είναι μία παράμετρος. Ναι. Που πρέπει να εξεταστεί από τους ίδιους. Γιατί εδώ θα φανεί η αγάπη σας για τον ΠΑΟ και στο 5 ευρώ. Καλησπέρα από την Γραμματεία του Δήμου Θήρας. Σας ενημερώνουμε ότι αύριο θα γίνει έκτακτο δημοτικό συμβούλιο για να βρεθεί λύση στην αντιμετώπιση της δυσάρεστης άφιξης στο νησί μας Φαλακτής Ταραντούλας, λιμενικό και αστυνομία θέση του νησί σε καραντίνα. Σιγά το νησί, ρε. Σιγά το νησί. Το κάνατε, το βρωμονήσει αυτό, θα ρίξει και είναι ο παράδεισος του παιδιού. Άιτε. Αυτό διάβασα το μόνο για σένα και εγώ παίρνω τον επόμενο ακροατή. Μόνο για σένα. Δεν το διαβάζω. Έλα, φίλε. Δεν θέλει, δεν συμφέρει. Γιατί, τι λέει. Όχι στον αέρα. Παρακαλώ. Τι κάνουμε. Από το λεκανοπέδιο. Καλώς τον. Τι κάνεις, καλή σεζόν, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Ωραία περάσαμε, παρόλο που μας έλειπες, αν και είσαι για δυναμία μου, ήταν ωραίες οι εκπομπές του Κωστή. Και ο λόγος που ήταν ωραίες, να ξέρεις, ήταν επειδή είχαν ωραία ποικιλία, άλλες διαμορφώσεις, άλλες ξέρεις τώρα. Οι εκπομπές είναι σαν τις προπονήσεις του προπονητή. Αν είναι ίδιες, κάθε φορά φαγγέται και ο παίχτης. Παρόλο που είχα πέσει σε ένα σύνδρομο στέρησης κόκκινου, μ' άρεσαν. Μπορώ να το παραδέχομαι και προστά σου. Έχω χαπάκι να σου στείλω, μα θες δωρεάν σου. Λοιπόν, σιγά μη δώσω 19.99 να δώσω, δεν πάω να πάρω 4 κοτόπουλα από το σούπερ μάρκετ να βάλω και 2 τηγανιές. Με 19 ελευθερία ρωσκίσταν όλα. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, υπάρχει πολλοί κόσμος που δουλεύει εκείνη την ώρα ή δεν έχει τη δυνατότητα να πάει, δεν μπορεί να φύγει ή βαριέται να φύγει το σπίτι του. Πολύ εύκολα λοιπόν στο κινητό του ή στο τάμπλετ ή στο κομπιούτερ του ή στη smart TV του να βάλει μπαμ μπαμ και να δει το ματσάκι. Άρα λοιπόν, πολλοί πιστεύω Ολυμπιακοί θα δουν το ματσάκι. Εγώ να σου πληροφορήσω ότι θα δω το πρώτο αγώνα, θα το δω. Μόνο και μόνο για να δω τη δύναμη του ΠΑΟΚ στον πρώτο αγώνα. Γιατί παίρνει ένα τάλιρο, μπούτε ένα πακέτο τσιγάρα. Φαντάσου πόσες χιλιάδες κόσμος ΠΑΟΚ είναι στον Καναδά, στην Αμερική, σε όλο το χώρο. Από αυτούς πιο πολύ περιμένει ο Σαββίδης, να έχεις υπόψη. Βέβαια. Και είναι κάτι δοκιμαστικό. Και μην ξεχνάτε. Άλλη μισθή, άλλη κουλτούρα. Πιο Ευρωπαίοι, πιο κουλτουριάριδες, λιγότερο βρωμιάριδες. Αυτό που θα μετρήσει για μένα είναι να έχει πάρα πολλές κάμερες, να μην το τσιγκουνευτούν και να έχει πολύ ωραία, να μην έχει προβλήματα. Δηλαδή αυτός που είναι στην Νορβηγία να κάτσει να δει ο άνθρωπος την παοκάρα του και να μην έχει προβλήματα. Να υπάρχει ένας καλός σερβερ ο οποίος θα σηκώνει όλους τους. Μετράνε. Αυτό. Και χαλάλι του μετά όλα τα υπόλοιπα. Τώρα όσον αφορά για αυτό που λέτε για τον Παναθηναϊκό, εγώ πιστεύω όλα αυτά είναι πόλεμος. Τώρα ποιος θα υπηρεσχύσει. Και μην ξεχνάτε ότι ο Παναθηναϊκός έχει έναν πρόεδρο, ο οποίος ο πρόεδρος του έβγαλε τη Νέα Δημοκρατία.
4 χρόνια ήταν σχεδόν το μοναδικό κανάλι και το μοναδικό ραδιόφωνο που έκανε σε όλη την Ελλάδα αντιπολίτευση. Ναι. Ποιο, πόλεμο, το πόλεμο. Δεν τα λαμβάνουν οι ΠΑΟΚ ΣΥΡΙΖΑ αυτά υπόψη τους. ΣΥΡΙΖΑ, ποσοστό, ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Αυτό το ποσοστό διαφοράς από το ΣΥΡΙΖΑ οφείλεται στον πρόεδρο του Παναθηναϊκού. Σε κανένα Μαρινάκι και σε κανένα άλλο. Μόνο σε αυτόν οφείλει. Άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο εγώ πρέπει να τον πληρώσω. Πώς θα τον πληρώσω, πάρε 5 εκατομμύρια. Και συν της άλλης έχει και ένα άλοθη. Πολύ ωραίο αγοραστικό κοινό η Παναθηναϊκή είναι, η Παναθηναϊκή το έχω ξαναπεί, είναι φραγκάτη. Είναι σε ωραίες θέσεις. Δεν κουνιούνται από την πολυθρόνα τους εύκολα. Δεν πάει καλά η ομάδα τους. Δεν πατάνε στο κήπεδο. Ο Γαύρος και ο ΠΑΟΚ, άμα δεν πάει καλά η ομάδα τους, πάνε πιο πολύ στο κήπεδο. Η Παναθηναϊκή είναι άλλη κουλτούρα σαν άνθρωποι. Είναι η πιο πολύ φραγκάτη. Και η Παναθηναϊκή, να ξέρεις ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των συνδρομητών της Νόβα είναι Παναθηναϊκή. Λοιπόν, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι αυτή τη στιγμή είναι πόλεμος. Από τη στιγμή που τον έχασε τον πόλεμο Σαββίδης και μια ζωή και είναι και θα μάχη, είναι γαλάζια η Μακεδονία, τον έχασε τον πόλεμο. Νεκτάριε, μάχη. Αλλά αυτό ευρωπαϊκό της ευρωπαϊκής στην αυγή πάλι. Μάχη χάθηκε, όχι πόλεμος. Ναι, εντάξει. Το θέμα είναι ότι ο Σαββίδης για μένα αν θέλει να κάνει πόλεμο είναι μόνο με αν αποκτήσει ραδιόφωνα ή αγοράσει ραδιόφωνα ή πάρει ως με παραπάνω. Πρέπει να δυναμώσει εκεί δηλαδή στο επικοινωνιακό. Ναι, δεν γίνεται ρε, ο άλλος γιατί ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού γιατί παίχτηκε εκεί το παιχνίδι και τώρα μπήκε και ο Χοντρός εκείνο το παιχνίδι. Εκεί είναι όλο το έργο. Ο Χοντρός κανάλι δεν έχει. Συμφωνώ, απλά λέω κάτι. Έχει 6 εφημερίδες, πώς έχει πάρει. Επειδή οι εφημερίδες δεν μετράνε. Εφημερίδα τι άπουλησε. Θα σου πω το εξής. Επειδή είσαι επιχειρηματίας και κάποια στιγμή είχες πει κάτι, σου έλεγα τι χάνεις κάθε μέρα, μου έλεγες 25-30 ευρώ. Τελείωνε κόκκινη, λοιπόν, πιο γρήγορα. Θα πρέπει να βρουν λοιπόν στο PAOK TV ποια είναι τα λιγότερα διαφυγόντα κέρδη που μπορεί να έχουν. Πάμε. Λέει φίλος, ναι. Γρηγόρη θα πουλάει τα συγκοινότητα στα άλλα κανάλια. Πανάκριβα. Σκέψου το αυτό. Σωστό. Σωστό. Αυτή την Κυριακή θα θέλει συγκοινότητα. Θα πει ο PAOK θα σου πλάω το τρίλεπτο το 10.000. Σωστό. Τι θα κάνει, δεν θα το πάρει, δεν το ξέρουμε. Έτσι ακριβώς. Αυτοί είναι ικανοί να πούν, δεν τα δίνουμε. Ναι. Παρακαλώ. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Οπα. Δεν μου λέτε στο μαγαζί η καφετέρια πόσο θα πληρώνει. Δεν έχει αποσαφινιστεί αυτό. Ε. Είπανε ότι το παιχνίδι είναι 4,99. Δεν είπαν ότι θα έχουν τιμολογία και η πολιτική. Άλλοι για τα σπίτια, άλλοι για το κινητό και άλλοι για τα μαγαζιά. Ναι, και εγώ σου λέω ότι. Όταν θα είναι ξεκάθαρο. Εγώ θα σου λέω αυτή τη στιγμή ότι βάζει ας πούμε 10 ευρώ στα μαγαζιά. Ποιος θα ελέγξει. Τι θα κοστίσει ο έλεγχος. Τι θα στείλει την Κονζάρεβα, έχει 5.000 μαγαζιά. Σωστό. Ποιο θα στείλει, το Μάκη, τον Καγκάτζη. Ποιο θα στείλει, τον Παντελή Κωνσταντινίδη, τον Τζον Κροκ. Ποιο θα στείλει. Δεν θα κοστίσει αυτό. Ο έλεγχος. Δύο ερωτήσεις θα κάνω. Ναι. Λοιπόν, πόσους, έτσι εσείς που ξέρετε περισσότερα, δεν σας δουλεύω τώρα, πόσα εκατομμύρια λέτε να βγάλουν κάρτες. Αυτό θα. Κοίταξε, όποιος κάνει το λάθος να κάνει εκτίμηση τώρα θα κάνει λάθος. Ναι, εντάξει. Αυτοί οι άνθρωποι που πήραν αυτή την απόφαση προφανώς. Εγώ νομίζω. Προφανώς το έχουν μελετήσει. Τώρα εσείς κατά τη γνώμη σας. Αν πήγαινε. Δημήτρη, άκουμε λίγο. Ναι, ναι. Όλες οι επιχειρήσεις στείνονται επιχειρήσεις. Ναι. Άλλες επιτυχάνουν και άλλες αποτυχάνουν. Σωστό. Το τι εγώ θα γίνει. Στο τέλος θα φανεί. Δεν μπορούμε από τώρα να πούμε ότι το εγχείρημα είναι ντε και καλά επιτυχημένο. Θα κρυθεί στο τέλος. Τέσσερα μαγαζιά έκανα εγώ. Άνοιξα. Δεν ξέρω. Κάτι άλλο τώρα. Τον Σαββίδη πού το σύμφερε, να πάει στο Open ή στο ΠΑΟΚ. Εγώ πιστεύω ότι τα έμεσα ωφέλη. Αν πάει στο Open, μπήκε μέσα. Η πίτα, η τηλεοπτική. Για να ανέβει τώρα, πάει τέταρτο σπέο από τελευταίο. Με τον ΠΑΟΚ δεν σώνεται. Πάμε επόμενη γραμμή. Δεν σώνεται με τον ΠΑΟΚ. Τον κατέστρεψε εκεί η Στάι, η Τρέμι, πια πήρε, δεν θυμάμαι τι είχε κάνει. Ο Ντέμις και οι υπόλοιποι. Ναι. Τζόνι Καλημέρι, Τζόνι Καλησπέρι, δεν ξέρω. Τελευταίο σε βαθμολογία. Σαν την Κόρινθο να πούμε. Έλα φίλε, ναι. Έλα την καλησπέρα μου. Έλα φίλε. Ραπτόπουλε, προς τιμή του προηγούμενου κυρίου, θα δώσει συνδρομή, είναι ο πρώτος οπαδός μη του ΠΑΟΚ που θα δώσει συνδρομή για να δει το ΠΑΟΚ Πανετολικός. Ναι. Σκέψου δηλαδή τι θα ακολουθήσει σε σκέψου πως οι χάκερ παοξίδες. Σκέψου πως χάκερ παοξίδες. Με ΑΕΚ. Σκέψου εκεί πως πηδάνε τα κάγκελα για να μπουν τζάμπα στο γήπεδο. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Σε κάθε αγώνα θα είμαστε μέσα στην Τούμπα. Το κατάλαβες. Αυτό τι σχέση έχει με το τηλεοπτικό ρε φίλε.
Αυτό με το τηλεοπτικό τη σχέση. Δεν θα έχουν, δεν θα έχουν και δικαίωμα να δούνε. Πρέπει να πληρώσουν. Καταλαβαίνεις. Εγώ καταλαβαίνεις και σου λέω. Πόσοι hacker παοξίδες θα χακάρουν το 5 ευρώ. Δοκιμάστε το τώρα. Πες στους δικούς σου τους τεχνικούς να δοκιμάσουν άμα μπορούν να το χακάρουν. Μια χαρά μπορούν. Ή αυτό που είπε ο Κόκκινος. Μια χαρά μπορούν. Λοιπόν, και από στοιχηματικές εταιρείες. Ωραία, να το δούμε, να το βγάλετε άμα είναι τότε. Όλα γίνονται δοκιμαστικά, είναι το πρώτο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ μεγαλώνει, πάρετε το γαμπάρι. Θα πληρώνετε, πλερουά τώρα έχει. Έχει χάκερ, φίλε, γεια. Καλά, τα λέμε. Μια χαρά. Έχει χάκερ. Τεράστια σαβίδι, ψάχνουν 60 καθήματα για την Κυριακή για το μαγαζί. Μάγκες μας κάνεις. Ποιος θα δει το μας αφού λίγοι νιώθουν και είναι λίγο νέοι. Ναι. Παρακαλώ. Ξέρεις τι λέει τώρα αυτός. Το από 45-50 χρονών και πάνω. Κατάλαβες τι λέει εδώ. Θα αναγκαστούν να πάνε εκεί. Θα αναγκαστούν να πάνε στα μαγαζιά. Έλα δηλαδή. Αγαπητέ Ραπτόπουλε, λες ότι θα μπει μέσα ο ΠΑΟΚ. Το ΠΑΟΚ. Τι είπα αυτό. Το Open είπε θα μπει μέσα. Το Open. Ίσως να έχεις δίκιο, αλλά δεν σκέφτηκε στον κόσμο του εξωτερικού που είναι χιλιάδες. Ευχαριστώ. Για Open μίλησα. Στην τηλεοπτική πίτα, την διαφημιστική, το Open είναι πίσω. Και ένα ΠΑΟΚ δεν πάει από την τελευταία βαθμολογία, το πάει πρώτο, δεύτερο, τρίτο. Πρέπει να γίνει επανάσταση. Πάμε παρακάτω, ναι. Γεια σας. Τι κάνετε? Νάτος. Καλά. Για να ανταπεξέλθει αυτό το κανάλι, κύριε Ραπτόπουλε, πρέπει να έχει 200.000 συνδρομητές σε κάθε μάτς. Έτσι. Αντέχει ένα σερβερ στην Ελλάδα με το άθλιο ίντερνετ τόσους χιλιάδες? Ναι. Ναι. Μέχρι πόσους αντέχει? Πάνω από ένα εκατομμύριο. Άμα αντέχει ένα εκατομμύριο, καλώς. Δηλαδή στην ουσία δανειοδοτούμε την ομάδα. Έχουν αλλάξει οι σερβερ πλέον και οι ταχύτητες και πολλά. Δανειοδοτούμε την ομάδα μας τώρα πια. Ο λαός γίνεται μέτοχος της ομάδας, αν κατάλαβα, με το 5 ευρώ. Πελάτης, όχι μέτοχος. Ναι, όμως παίρνει λεφτά και από τους αντιπάλους, όχι μόνο από τους οπαδούς. Ναι, παίρνουμε και τους αντιπάλους, βεβαίως. Εκεί θα παίρνουμε και 10 ευρώ από ό,τι έμαθα για τα ντέρμπι. Τι θέλετε να. Πώς θέλετε να καταλήξετε? Θέλω να πω ότι θα πρέπει να έρθουν παίκτες της προκοπής, ακόμα αυτό το αριστερό μπακ να έρθει. Λέτε εσείς ότι είναι εύκολο. Εγώ μπήκα στο transfer market, κύριε Ραπτόπουλε, για αμυντικό χαφ που λέτε. Ξέρετε τι βρήκα στους ελεύθερους? Του Σπύρο το Φουρλάνο. Το ξέρετε? Φουρλάνο. Ναι, Σπύρο. Σπύρο. Ναι, έπαιζε στην Παναχαϊκή. Άστα να πάνε. Πρέπει να πληρώσεις πάνω από 10 εκατομμύρια για να πάρεις αμυντικό χαφ της προκοπής. Μην φανταστείς να κάνει τα βασικά. Πάσα στα 5 μέτρα, να ρίξει τον άλλον κάτω. Τα βασικά, δεν λέμε τώρα να κάνει... Παπάδες, ναι. Παπάδες, μην το λες. Είχαμε δίπλα στον Άρη με 500 χιλιάρικα το Σιώπη. Θα έκανε δουλειά στον πάγο όμως ο Σιώπης, το ξέρουμε αυτό. Άμα είναι βάλει τον Κάτσε. Εντάξει. Όχι, ο τέτοιος είναι πιο καλός από τον Κάτσε, είναι ξεπερασμένος πια. Είναι σαν Fiat Punto 700 κιλών, δηλαδή παθητική ασφάλεια μηδέν. Δικός μας αυτός. Άκου τι είπες κύριο. Κλείσε με αυτό, κλείσε με αυτό. Παθητική ασφάλεια μηδέν. 700 κιλά. Να είσαι καλά, φίλε. Κάτσε να σου πω το άλλο. Η Φορτούνα, η Σιτάρ που έπαιζε ο Λάμπρο εκείνος ο δίθεν ποδοσφαιριστής. Επιμένεις, δε. Άστο να το πει. Ναι. Πήρε δεξί μπακ δανεικό από την Μπορούσια Ντόρτμουντ, το Φέλιξ Πάσλακ. Αυτός έπαιζε δανεικός πέρσι στην Νόριτς. Ναι. Λοιπόν. Και εμείς πήραμε ένα από την Πορτογαλία, 26 χρονών δηλαδή. Πώς αυτή η ομαδούλα από την Ολλανδία πήρε αυτό τον μπακ και εμείς δεν τον πήραμε? Να ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Ο Αντριάνο, ο οποίος ήταν άνεργος, πριν πάει στη Λίβερπουλ. Ποιος είναι ο Αντριάνο? Ο τερματοφύλακας, ο Άντρια της Λίβερπουλ, που τον πήρε στη θέση του Βραζιλιάνου, που τραυματίστηκε. Για δεύτερο. Ναι. Μπορούσε να φανταστεί ότι μέσα σε μια εβδομάδα θα πάρει το Super Cup και θα πάρει θέση βασικού? Άνεργος ήταν. 31 χρονών. Αυτό είναι θέση τερματοφύλακα. Εντάξει. Ναι, ρε φίλε, σου λέω ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν έχουν πάντα εξήγηση. Εγώ σας λέω για το δεξί μπακ, δηλαδή. Και εγώ σου λέω ακόμα πιο κομβική θέση, τερματοφύλακα. Πήρε ο Κλόπ έναν άνεργο. Άλλο τερματοφύλακα. Μπορεί να τον έχει τρίτο. Μια φορά τον έβαλε. Φίλε, αυτός ο οποίος έδωσε την ευκαιρία στο Βάρντι, στα 27 του χαζόταν. Εδώ έχουμε τον Πασκαλάκη το παιδί. Δεν απαντάς όμως, δεν είσαι τίμιος. Δεν απαντάς. Δεν καταλαβαίνω. Έδωσε κάποιος την ευκαιρία στο Βάρντι στα 27 του, ναι, και έφτασε μέχρι την Εθνική Αγγλίας. Ναι, και. Τι χέρι, αν δεν την έδινε κάποιος, δεν θα γραφόταν ιστορία.
στο Λάμπρου, στο Νίνι, άσχετα αν από τι. Για το Λάμπρου θες να πεις, πες μου. Γενικά, γενικά, αν δεν δώσει κάποιο. Για το Γιαννούλη που έλεγα. Για το Γιαννούλη έλεγα και ο Κωστής διαφωνούσε. Ότι ξέρει πολύ καλό ποδόσφαιρο και μπορεί να σταθεί. Έλεγε όχι. Και έδειξε ότι μπορεί να σταθεί. Να σου απαντήσω. Ο ποδοσφαιριστής πρέπει να έχει τσαγανό από τη φάτσα, να φαίνεται πολεμιστής. Τώρα βλέπεις το Λάμπρο, αυτός είναι για φωτομοντέλο. Όχι φίλε, πρέπει να πάρει και τις ευκαιρίες του. Πάμε. Ωραίος. Λόγω του θα αρχίσει να τηρείται ο αντικαπνιστικός νόμος. Ο κόσμος δεν θα πηγαίνει στις καφετέρες και θα κάθεται στο σπίτι του να το βλέπει με φίλους για να καπνίζουν και όσο θέλουν. Πόσα χρόνια ισχύει ο καπνιστικός νόμος? Τώρα εφαρμόζεται. Κάνα μήνα. Από 1η Σεπτεμβρίου. Κάνα μήνα. Και θα πληρώνουν 4,99 με τσιγάρο αντί με φασαρία, χωρίς τσιγάρο και ούτως ή άλλως θα πληρώσει μπύρες και καφέδες. Είστε μουλαράκια και οι δυο σας, αλλά παρόλα αυτά σας πάω, λέει, να είστε καλά. Δεν διαθέσιμο, παρακαλώ. Ναι. Με ακούτε? Βεβαίως. Ωραία. Πιστεύω ότι αυτό το εγχείρημα του ΠΑΟΚ είναι μια κίνηση απελπισίας, η οποία θα μπορούσε να αποδειχθεί όμως και προσοδοφόρα. Πιστεύω ότι το κάτω ταβάνι θα είναι γύρω στα 2 εκατομμύρια για μια χρονική περίοδο ενός έτους και το πάνω ταβάνι μπορεί να είναι και δεκαπλάσιο. Για παράδειγμα, 5 ευρώ επί 20.000 συνδρομητές μας κάνει 100.000. 2 μάτς το μήνα μας κάνει 200.000. Αυτό είναι το κάτω ταβάνι. Και λέω, αυτοί που πήραν διαρκείες... Δεν είναι καθαρά αυτά. Ναι. Εγώ δεν μιλάω για καθαρά, λέω αυτοί που πήραν διαρκείες είναι 20-22.000. Άντε να υπάρχουν και άλλοι τόσοι φανατικοί που θα το δούνε, βάζουμε μέσα και αυτά που λέει ο ραπ για τους hacker κλπ. Βάζουμε και τους εξωτερικούς ας πούμε συνδρομητές και ούτω καθεξής. Έτσι, και λέω εγώ, αν έχει 20.000 συνδρομητές που θα πληρώνουν αυτό, θα βγάλει σε ένα χρόνο περίπου 2 εκατομμύρια. Αν έχει τους δεκαπλάσιους θα βγάλει τα δεκαπλάσια. Αν έχει κάτι στη μέση, θα βγάλει κάτι στη μέση. Με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρχουν τεχνικά προβλήματα. Γιατί αν υπάρχουν τεχνικά προβλήματα, αυτό θα ξεφουσκώσει πάρα αυτά. Επειδή ήρθε ένα μήνυμα τώρα το οποίο μου αρέσει, φίλος από το εξωτερικό λέει, Γρηγόρη, για εμένα τον ΠΑΟΚΣΥ του εξωτερικού, το ΠΑΟΚ TV έπαιζε από πέρσι. Έχω δει ήδη πάνω από 10 παιχνίδια και για τους έξυπνους σε εισαγωγικά που ρωτάνε για σερβες, το stream γινόταν μέσω του YouTube. Οπότε δεν υπάρχει θέμα κακής ποιότητας εικόνας. Γιατί εκεί σηκώνει εκατομμύρια τηλεθεατές. Επίσης είναι τεχνικά αδύνατο να γίνει διαχωρισμός οικιακής χρήσης και δημόσιας. Αυτό όντως θα είναι πηγή διαφυγών των κερδών. Το ζήτημα επίσης είναι ότι... Μέσω του YouTube δηλαδή δεν θα υπάρχει θέμα προβλήματος με το σερβερ. Το λήξαμε αυτό. Πολύ ωραία. Άλλο τώρα. Αυτός που έχει μια καφετέρια χάνει. Γιατί θα πληρώνει την Nova έτσι κι αλλιώς για να έρχεται ο κόσμος να βλέπει κάποια μάτς. Θα πληρώνει την Κοσμοτέ έτσι κι αλλιώς και θα πληρώνει και το ΠΑΟΚ έξτρα. Γιάρε. Έτσι δεν είναι. Έγινε. Πάμε σε ένα άλλο θεματάκι τώρα. Για τους καλούς χαφ του ΠΑΟΚ κλπ. Στο ΡΑΠ απευθύνομαι. Για να πάρεις σήμερα ένα καλό χαφ, πόσα πρέπει να ξοδέψεις? Δεν πρέπει να ξοδέψεις 10 εκατομμύρια. Ανάλογα. Μπορεί να το βρει 20 χρονών. Αν έχει καλό σκάουτινγκ, μπορεί να βρει πολύ λιγότερα λεφτά. Άμα είναι ένα σε καλό, εγώ σε φέρω 5% στο φέρνω και δεν εγώ. Δεν είναι πανάκι αυτό. Τι είναι αυτό. Δηλαδή θέλω να πω μια ομάδα όπως ο Άγιαξ που δεν είναι νούμερο ένα ράφι στην Ευρώπη, έτσι είναι κάπου στο μέσον. Ο Άγιαξ στα χαφ του δεν μαρκάρουν ούτε με τα μάτια. Για τα νέα παιδιά είναι νούμερο ένα ράφι. Ναι, αλλά θέλω να πω όταν κάνει μεταγραφές, όταν παίρνει ας πούμε τον Ντάντιτς ή κάποιους άλλους, ναι. Πληρώνει ένα δεκαρικάκι. Δεν πληρώνει. Πόσο? Πάνω. 30. 30, ωραία. Άρα λοιπόν στο σύγχρονο ποδόσφαιρο εκεί που έχουν φτάσει τα πράγματα, με ένα και με 1,5 εκατομμύριο, αυτά τα πράγματα θα έχουμε. Έτσι δεν είναι? Ένα-ενάμιση εκατομμύριο, αυτούς θα έχεις. Ποιους θα φέρεις? Τι θα φέρεις? Ανάλογα με τον Πάπλο να βλέπεις και τα πόδια. Δηλαδή, θέλω να πω ότι έχει ανέβει πολύ το πράγμα στις πληρωμές των καλών παιχτών. Για να πάρεις καλό παίχτη σήμερα, πρέπει να έχεις λεφτά. Φίλε, το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι απαξιωμένο. Δηλαδή, ήδη το έχουμε συζητήσει πολλάκις, ότι όχι πολλάκις ο υφυπουργός που ήταν του υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, πολλές φορές. Ότι τα χρήματα τα οποία ήθελε να δώσει η ΕΡΤ δεν βγαίνουν. Και τα χρήματα που δίνει η Νόβα είναι πολλά. Επίσης και... ήθελα να, σαν δημοσιογράφη να ψάξετε το εξής. Στην Αγγλία τι γίνεται ας πούμε. Δηλαδή η πρωταθλήτρια πόσα παίρνει από την πίτα. Πόσα παίρνει τελευταία ομάδα κλπ. Μπορεί να στα πω όλα. Και αυτή εδώ τι η καλή η Super League. Τα περισσότερα τα παίρνει Λίβερπουλ. Πάμε παρακάτω. Ναι, ωραία. Εγώ θέλω να σου πω το εξής.
αυτοί εδώ πέρα τα προβλήματα δημιουργούνται διότι ο ένας πάει να βγάλει το μάτι του άλλου και δεν μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους. Υποτίθεται ότι είναι ένας συνεταιρισμός και βάζουν μέσα. Βρε, πόλεμος γίνεται. Κράτος, βάζουν τον ένα τον άλλο. Άντε, δεν μπορείτε. Ποιος συνεταιρισμός, βρε καλέ μου άνθρωπο, δεν είναι συνεταιρισμός. Λυκοφιλίες έχουν. Ακριβώς. Κοιτάνε ποιος θα έχει μαζί τους περισσότερα τσατσάκια. Άστο. Να σε καλά. Γεια. Παρακαλώ. Ναι. Ναι, εγώ είμαι. Ναι. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, παιδιά, από εξωτερικό τηλέφωνο. Χώρα. Συγχαρητήρια στην εκπομπή σας. Γερμανία, είναι ρε Βέργη. Παοξής θα είναι από τη Γερμανία, ξέρεις να είναι. Παοξής, βέβαια. Σας ακούω εδώ και 3 χρόνια στα μάτια, αλλά παίρνω πρώτη φορά. Γι' αυτό σας παρακαλώ, μην με διακόψετε. Θέλω να πω κάτι και μετά. Να πείτε ό,τι θέλω. Λοιπόν, αυτό που λέει. Άμα ο ΠΑΟΚ υπέγραφε με την ΟΒΑ, η ΕΡΤ θα έδινε τα λεφτά στις άλλες ομάδες ή όχι? Ποια? Η ΕΡΤ. Θα τηρούσε το συμβόλαιο ή όχι? Δεν ξέρω. Άμα ο ΠΑΟΚ υπέγραφε στην αρχή, έπαιρνε το 50% που λέτε, θα έβγαινε ο Μητσοτάκης και θα έλεγε ότι κόβω το 40% ή θα έδινε το συμβόλαιο? Απ' την ΟΒΑ θα κόψε, ρε. Όχι, ρε, εσύ δεν με κατάλαβες. Λέω, ο ΠΑΟΚ άμα υπέγραφε με την ΟΒΑ. Ναι. Το 50% που είπανε, ότι έδινε παραπάνω. Ναι. Ο Μητσοτάκης θα έλεγε στις υπόλοιπες ομάδες, στείλα μία αυτές τις άστεγες που λέμε. Θα σκόβω 40% ή θα έδινε το, θα τηρούσε το συμβόλαιο κανονικά. Μπορεί να τηρούσε το συμβόλαιο. Άρα όλα αυτό γίνεται για το ΠΑΟ. Καλά, ρε φίλε. Φυσικά. Συμφωνώ. Μια δημοκρατία δεν θέλατε? Αυτό ακριβώς. Φάτε την. Εγώ στις εκλογές κάτι νέο δημοκράτες, παοξίδες που πανηγυρίζαν ονόματα δεν λέμε, φιλελεύθεροι. Έρχομαι στα λόγια, πώς το λένε τον τρελό, ρε τον τρελό εισαγωγικά. Πώς το λένε αυτό με τα γεια, ζουράρι, ζουράρι θα λέτε και θα κλαίτε, παοξίδες. Μαζί σου είμαι. Ζουράρι θα λέτε και θα κλαίτε. Άντε μπράβο. Ο ΠΑΟΚ άμα υπογράψει στο Open TV, ο Μητσοτάκης θα τηρήσει το συμβόλαιο. Όπελο, Τσίπρα θα λέτε και θα κλαίτε. Όχι, δεν θα το τηρήσει. Τέλος πάντων, Σαββίδη καθυστέρησέ το. Σαββίδη καθυστέρησέ το, ας πληρώνουνε. Να είσαι καλά. Γεια σας. Διάλειμμα. Διάλειμμα, α ναι. Συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα για τα εστία του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Πανετολικό. Α-3 κενό. ΠΑΟΚ, ονοματεπώνυμο στο 54-344. 15 τυχεροί φίλοι του ΠΑΟΚ θα κερδίσουν εισιτήριο στην κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 4 παρατέταρτο. Για 15 εισιτήρια είναι ο διαγωνισμός, οπότε έχετε πολλές πιθανότητες, στείλτε μηνύματα. Πάμε σε κόσμο. Μάλιστα. Παρακαλώ. Πώς είστε? Δόξα τω Θεώ, καλά. Να κάνω μια ερώτηση, ρε παιδιά. Αν αυτό το πάθαινε ο Άρης και έμενε χωρίς τηλεοπτικό συμβόλαιο, τι θα λέγανε εδώ πέρα οι συντοπίτες? Ποιοι, τι θα λέγανε? Τι θα λέγανε εδώ οι συντοπίτες αυτό που λέει του ΠΑΟΚ για τον Άρη που δεν έχει τηλεοπτικό? Ότι είναι κάζο. Ότι είναι κάζο. Και αν θα έβαζε ο Καρεπίδης στο τάλιρο, τι θα λέγανε μετά? Ότι τους κλέβει. Τους κλέβει. Εγώ θέλω να απαντήσω στους ΠΑΟΚτσίδες που είπαν ότι θα βάλουμε λεφτά για να δούμε το Άρης ΠΑΟΚ 19-99, δεν είπανε? Ναι. Ωραία, ο Καρεπίδης θα βάλει 3 οθονούλες μέσα στο Χαριλάου. Θα δώσει και ένα 50 το Σαββίδι το Μεγιστάνα, θα το βοηθήσει και λίγα λεφτά παραπάνω να το δώσει και θα πάμε 20.000 εμείς να δούμε το ματσάκι. Και στην πυραρία απ' έξω θα μαζευτούμε για άλλα 400 άτομα, 500 άτομα, θα βάλουμε ένα λεπτό και θα δούμε το μάτς με ένα λεπτό. Έτσι, θα μαζευόμαστε, θα βάζουμε ένα λεπτάκι 500 άτομα και θα βλέπουμε τα ματσάκια, διαφωνείτε? Όχι. Όχι, έτσι είναι. Αλλά αυτός ο μεγάλος ο λαός που ανεβάζει και κατεβάζει κυβερνήσεις, πώς γίνεται και έμεινε εσύ χωρίς τηλεοπτικό συμβόλαιο, αφού αυτοί κάνουν 100% τηλεθέαση? Κόκκινε, έχεις να απαντήσεις κάτι? Δεν τα είπαμε στην αρχή. Όχι, δεν τα είπαμε. Τι να πούμε, να σ' απαντήσω εγώ? Ναι, απάντησε. Δεν υπάρχει δυναμική, ρε φίλε. Δεν υπάρχει. Αυτό είναι ένα ψέμα ότι έχουν δυναμική. Η Νόβα και κάθε Νόβα δεν εχάζει. Ξέρει ποιος ο λαός πληρώνει και ποιος δεν πληρώνει. Και όπως είπε ο Ραπτόπουλος, επειδή είναι γάτα, αυτοί οι παοκτσίδες μαζεύονται 100-200 καφετέρειες, πετάει ένα διευράκι, πίνει ένα ελληνικό και βλέπουν τον ΠΑΟΚ. Και αυτοί θα πληρώσουν 5 ευρώ από τον ΠΑΟΚ. Αυτοί εδώ. Αλλά άμα το πάθαινε αυτό ο Άρης, θα βγαίνατε όλη μέρα και θα κοροϊδεύατε. Θα κοροϊδεύαμε, Γρηγόρη. Θα κοροϊδεύαμε, φίλε, ναι. Αργιανός, θα κοροϊδεύανε, ρε, αυτό που λέει. Θα κοροϊδεύανε. Αλλά εγώ τους απαντάω. Δεν έχει τη δυναμική και είναι και μεγάλα πρόβατα, ρε, αυτό που λέει. Πρόβατα. Δεν είναι πρόβατα. Γιατί ο Σαββίδης, ο Μεγιστάνης, τους παίρνει στο Open? Δεν το συμφέρει.
Δεν το συμφέρει, ε. Τότε γιατί να σου πάρει η Νόβα και να δώσει 8 εκατομμύρια. Ο Παναθηναϊκός, είπατε για τον Παναθηναϊκό πριν, έχει και 20 πρωταθλήματα. Ο ΠΑΟΚ τι έχει να δηλώσει. Τρία. Τα κλεμμένα, το ένα το κλεμμένο, τα κύπελα τα, με τα offside και τα χέρια και χίλια δυο αυτά. Τώρα τα παράλες. Δεν τα παράλες, είναι αλήθεια, λέω Ραπτόπουλε, ψέματα λέω Ραπτόπουλε. Ψέματα λέω. Δεν απαντάς, Γρηγόρη. Εσένα ρωτάει, Ραπτόπουλε. Όχι, εσένα λόγο, γιατί εσύ δεν απαντάς. Ο Ραπτόπουλος καλά τα είπε στην αρχή. Εγώ τι λάθος είπα για παίζουν. Τι δεν είπες. Ποια είναι η διαφωνία σου με εμένα. Με σένα, για το Open. Για το Open τι. Που είπες να το πάει, ότι θα έχει έμεσα και άμεσα. Ότι τα άμεσα, τα έμεσα ωφέλη θα είναι περισσότερα. Πότε ρε. Ναι, γιατί δεν τους λες τα ίσια κόκκινε, ότι η δυναμική τους. Γιατί αυτό, πολύ... αυτό που λέω δεν είναι στα ίσια. Όχι, να σε απαντήσω λίγο, γιατί δεν τους λες τα ίσια. Ρε φίλε, με έκανες μια ερώτηση και απαντάω. Ναι, ωραία, και σε λέω εγώ, σε κάνω άλλη ερώτηση. Γιατί δεν τους λες τα ίσια. Γιατί να, τους... να πρέπει να απαντάω σε 10 ερωτήσεις του κάθε ακροατή. Είναι πολύ λίγοι σε αυτό που νομίζουν τι είναι. Δηλαδή εσύ πιστεύεις ότι έχει μεγαλύτερη δυναμική σαν ανάλυση από τον ΠΑΟΚ. Ο Άρης. Ναι. Ναι, έχει μεγαλύτερη δυναμική. Okay. Εγώ το έχω αποδείξει. Ρε, δικαίωμά σου δεν φύγει. Οκ. Okay. Και σε εκδρομές και σε 1002. Δικαίωμα. Οι άνθρωποι πήγαν εκδρομή στο ΑΚΑ το 1 εκατομμύριο και δεν κάνανε sold out. Ποια είναι η δυναμική τους. Οκ. Okay. Ψέματα είναι. Είπες αυτό που πιστεύεις. Την αλήθεια λέω. Αλλά ο Ρατόπουλος λέει την αλήθεια και εσύ δεν τη λες. Ναι, εγώ είμαι ψεύτης. Πού είναι το ψέμα δεν κατάλαβα όμως. Γιατί εσύ, το μόνο που κάνεις είναι να ρωτάς. Αλλά δεν τους λες τα έσχια την αλήθεια. Ρε φίλε, είπα διαφορετικό project. Ότι τα έμεσα ωφέλη που θα έχουν από το Open θα είναι μεγαλύτερα. Τι δεν καταλαβαίνεις. Τέλος πάντων, εγώ μια πρόταση που έχω να κάνω είναι η Προεδράρα Καρεπίδης να κάνει ένα κανάλι και να τους πάρει από το Open. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, λέγε, Γρηγόρη. Φίλος ο οποίος είναι στέλεχος μεγάλης στοιχηματικής εταιρείας, δεν μπορώ να πω περισσότερα. Έλληνας είναι, Έλληνας. Έλληνας. Στο Λονδίνο. Ναι. Τα περισσότερα παιχνίδια πέρσι του ΠΑΟΚ τα έβλεπα από συγκεκριμένη εταιρεία στοιχηματική. Αυτό έλεγε. Μικρή οθόνη, αλλά τη δουλειά της την κάνει. Φυσικά ο ΠΑΟΚ το κόβει άμα θέλει, προϋπόθεση είναι να έχεις χρήμα στο λογαριασμό σου. Μη πουλάς σαν πρωτοπορία κάτι το οποίο δεν έχει πετύχει πουθενά. Ομάδα μόνη της δεν το κάνει αυτό. Όλη η λίγα μαζί ναι, αλλά ομάδα όχι. Δεν πρόκειται να βγάλει λεφτά ο ΠΑΟΚ από αυτή τη δουλειά. Από την Νόβα θα βγάλει περισσότερα. Εντάξει. Λέει ο φίλος που είναι στα κόλπα. Είναι στέλεχος ρε φίλε, δεν είναι ένας άιτε. Άστο. Στέλεχος φίλος σου είναι δηλαδή. Είναι πελάτης. Διαδικτυακός φίλος. Φίλος, τέλος, εντάξει. Πάμε. Ναι. 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 Α, μ' ακούτε. Άντε, μια ώρα περιμένω. Λοιπόν, συμφωνώ με τον Ραυτόγλου. Πρώτον. Η Μόλτε, το Σάββατο, ο, η Μόλτε λέω, ο Άρης το Σάββατο ποιον παίζει. Κυριακή. Την Κυριακή με τον Όφη. Κυρια... Με. Τον Όφη. Τον Όφη. Άντε καλά ξεμπερδέματα. Δεύτερον. Ραυτόπουλε συμφωνώ μαζί σου. 5 ευρώ κάνε ένα λίτρο τσίπουρο. Κόβω το ματούλε σαν κουράκια και τυράκια από τον Παξέ. Και ακούω Μετρόπολης και γουστάρω τον αγώνα. Τελείωσε. Δική σου άποψη. Να σε καλά. Τελείωσε. Τι να είμαι καλά. Περίμενε. Δεν τελείωσε. Κάτσε. Έχει κι άλλο. Δεύτερο λέει τώρα με το, τα 5 ευρώ. Άντε θα τα δώσουν τα 5 ευρώ για 3-4 αγωνιστικές. Και θα ανεβάσουν το ποσοστό ή θα πάρει, πόσο θα πάρει ας πούμε ο ΠΑΟΚ. Εγώ θα συμφωνούσα να έπαιρνε τις 5-6 ομάδες που είναι άστεγες ο Σαββίδης στο Open, να έκανε ένα μίνι πρωτάθλημα να την τεινάξει τα γόνατα και τα τέτοια την Νόβα και του χρόνου θα σε έλεγα ότι λεφτά θα παίρνανε από την Νόβα και από οτιδήποτε. Γιατί εδώ πέρα θα φεύγανε καμιά τριανταριά από την Νόβα και θα ψαχνόταν αυτοί όλοι. Τώρα είναι εκ του ασφαλούς. Και κάτι άλλο, τον αγώνα έξω στην Μπρατισλάβα ποιος θα το δείξει. Ποιος θα το δείξει. Ναι, νομίζω κάνει. Η Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ TV, μπράβο. Αφού έχει γιατί... τα δικαιώματα από το Europa League. Α, τα έχει από το Europa League, μπράβο. Τσάμπιος λέει και η Europa League με επιφύλαξε. Εντάξει ρε κόκκινε, δεν είπα ότι είσαι και 100%. Όχι. Με επιφύλαξε, αλλά. Τα δικαιώματα τα έχουν αυτοί οι οποίοι τα έχουν αγοράσει. Α, μπράβο. Είναι μεγάλος διοργανώσεις. Αυτοί πληρώσαν για όλη τη διοργάνωση. Κατάλαβες λοιπόν. Πάει δηλαδή... και του χρόνου ο ΠΑΟΚ να μην μπαίνει μέσα στο τέλος για να δείχνει το, πώς το λένε, Web TV. Το ΠΑΟΚ TV. Να μπράβο, το ΠΑΟΚ TV, όλους τους αγώνες του ΠΑΟΚ. Και θα είναι... Από το Κοσμοτέ Sport θα το δεις το παιχνίδι. Κοσμοτέ θα το δούμε, εντάξει τώρα ρε παιδί μου. Το αυριανό. Όχι, επειδή ρώτησες, το βλέπω τώρα το Κοσμοτέ Sport. Ναι ρε φίλε, του χρόνου όμως να το δείχνει μόνο το Web TV, το πώς το λένε, ΠΑΟΚ TV. Εκεί θα είναι το show το μεγάλο.
Θα χτυπήσουμε για την UEFA, όχι μόνο την ΕΠΟ και τους άλλους. Να τους διαλύσουμε όλους. Καλό σας μεσημέρι, καλά. Να είστε καλά. Πάμε επόμενος φίλος. Έλα φίλε. Καλησπέρα, εγώ είμαι. Μάλιστα. Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο. Καλό παίρνω αυτό. Πιο πολύ για να... Για να διορθώσω σένα, Κωστή. Εμένα. Μάλλον η σύμβουλή σου είναι λίγο άσχετη σχετικά με το σε εταιρείες στοιχηματικής που θα δείχνουν τα παιχνίδια. Ναι. Αυτό δεν γίνεται μέσα στη χώρα, εντός της χώρας. Και ο Γρηγόρης λογικά το ξέρει αυτό. Πρέπει να είσαι στο εξωτερικό για να δεις τον αγώνα μέσω στοιχηματικής εταιρείας. Έτσι, σωστό λέει. Μπορεί να εμφανίζει να έχει. Οι αγώνες που είναι στο πρωτάθλημα της χώρας μπλοκάρονται. Αν έχω κάρτα του εξωτερικού. Αν έχει κάρτα του εξωτερικού. Πρέπει να έχεις και λογαριασμό εξωτερικού και πρέπει να μπαίνεις μέσω IP, δηλαδή το ίντερνετ σου να έχει IP εξωτερικού. Μπρε παλικάρι μου, έχω κινητό με κάρτα εξωτερικού. Ορίστε. Με κάρτα εξωτερικού. Ωραία. Και έχεις και ένα λογαριασμό με τραπεζικό λογαριασμό εξωτερικού. Δηλαδή δεν όταν θέλεις να παίξεις στη στοιχηματική εταιρεία, παίζεις μέσω εξωτερικού. Ρωτάω, δεν μπορώ να το δω. Ναι, μπορείς, αλλά πώς είναι αυτοί που θα βγάλουν τραπεζικό λογαριασμό. Ξέρεις, μαζί σου μπορώ έτσι, ρωτάω. Μπορείς. Ναι, μπορείς. Παίρνω ολλανδική κάρτα, παίρνω αγγλική κάρτα, παίρνω ιταλική κάρτα. Ναι, μισό λεπτά. Μπορώ να βλέπω το παιχνίδι. Εμείς το παρουσιάζεται ώστε ο καθένας να μπορεί να μπει στη στοιχηματική εταιρεία που είναι online και να δει το παιχνίδι. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δεύτερον, τα παιχνίδια που δείχνει υπάρχει και μεταξύ της στοιχηματικής εταιρείας και του κατόχου των εμπορικών δικαιωμάτων υπάρχει μια απαιτούμενη συμφωνία. Εκτός ότι θα είναι σε χαμηλή ανάλυση, θα πρέπει η συγκεκριμένη εταιρεία να συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ για να δείχνει τον αγώνα. Το ποσό δεν το ξέρουμε. Εμείς θα το διαπραγματευτεί ο ΠΑΟΚ. Okay. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει μια απόφαση όμως. Ναι, πήρε την απόφαση. Εμείς λέμε τώρα πώς θα διασφαλίσει τα συμφέροντά του. Μέσω της στοιχηματικών εταιριών θεωρώ ότι δεν μπορεί να γίνει ζημιά. Αυτοί που ήδη το έβλεπαν θα το βλέπουν και και η ανάλυση είναι χαμηλή. Και δεν είναι τόσο απλή διαδικασία όσο νομίζει ο καθένας. Να είσαι καλά. Μισό λεπτάκι. Να πω για το και κάποια ακόμα. Το δεύτερο είναι για την πειρατεία που είπαμε. Εννοείται ότι πάντα υπάρχει. Και υπάρχει και στην ΟΒΑ και σε όλες. Τώρα, μέσω IPTV που θα δουλεύει το κανάλι του ΠΑΟΚ που είναι μέσω YouTube, είναι ό,τι πιο ασφαλές σε live υπάρχει αυτή τη στιγμή. Πάλι θα υπάρχει πειρατεία, αλλά δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τα άλλα συστήματα. Πόσα τις 100 ΠΑΟΚΣΙΔΕ σαν πειρατές? Ορίστε. Πόσα τις 100 υπαοξίδες ήταν πειρατές? Πόσοι θα το δούνε το μάτς, εννοείς? Όχι. Πόσοι υπαοξίδες ενεργοί θα είναι πειρατές, πόσα τα 100? Δεν ξέρω, επειδή εγώ είμαι υπαοξής, αλλά συμφωνούμε πολύ σε κοινωνικά θέματα, Κωστή. Γι' αυτό σ' ακούω και εδώ. Εγώ ερώτηση κάνω, δεν ξέρω. Χρόνια, ναι. Θεωρώ ότι το επίπεδο του μέσου όρου του ΠΑΟΚΤΖΙ είναι πολύ χαμηλό για να μπορεί να κάνει πειρατεία. Φύγε με αυτό. Εντάξει, έγινε. Εντάξει, έγινε. Μου στέλνει μήνυμα ο φίλος, δηλαδή αυτό. Τι είπε? Κλαίω, δεν υπάρχει. Τι είπε. Λέει, έχω δυνατά το ραδιόφωνο και μου λέει μάνα μου μέσα, το Βέγκο βλέπεις. Πάμε, πάμε. Έχω πέσει, ξέρω. Πάμε. Ναι. Έλα, καλησπέρα. Καλώς το να. Τι λέει, εντάξει είμαστε. Μια χαρά, εσύ τι κάνεις? Καλά, είμαι χαλαρό. Δεν θέλω να χαλαρώνεις για να μας ρίξεις την ακροματικότητα. Πάνε λίγο τώρα. Όχι. Εσύ. Ναι. Γιατί κόπτονται οι Αργιανοί για το ποιος θα τον πάρει ο ΠΑΟ και αυτά. Λογικό δεν είναι, φίλε. Ναι. Οπαδική αντιπαλότητα. Ο παδός του Άρε πρωτού για τηλέφωνα λέει ότι έχει πιο πολύ επιρροή στο πρωτάθλημα από τον ΠΑΟ. Γενικά μιλάω. Ο Άρης πήρε την ΕΡΤ. Χθες το βράδυ. Πήγε στην ΕΡΤ ο Άρης. Πήγε στην ΕΡΤ ο Άρης. Με πόσα λεφτά? Γύρω στα 4. Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Καλά κάνει. Εμείς τώρα από ένα μάτς θα πάρουμε μισό εκατομμυράκι. 100.000 από 5 ευρώ, μισό εκατομμυράκι. Από πού θα πάρετε με μισό εκατομμυράκι? 100.000 θα το δουν το μάτς. Γιώργη, στη τσέπη σου να τα βάζεις, δεν θα το λέγεις με σε όλο τον πλανήτη, ρε, εσύ. Θα το κάτσε να το δούμε, βρε, περίμενε. Ό,τι θες πάμε στιγμή, τη Δευτέρα εδώ θα είμαστε πάλι και θα σου πάρω τηλέφωνο. 100.000 και λίγα σου βάζω. Σε όλο τον πλανήτη θα δούμε το μάτς. Και μετά εννοώ θα δεις πως θα τρίβεται σαν τη γατούλα στην κλίτσα του Τσομπάνη. Έτσι θα την πεις στην Νόβα.
Που χρωστάει 350 χρωστάει η Νόβα. Δεν ξέρω τι κάνει η Νόβα. Η Νόβα σου έκανε μια καλή πρόταση και ήθελα να πας στην ΕΡΤ. Γιατί ήσουν κομματικός. Με το κόμμα ναι. πήγες. Την πάτσες με το κόμμα και σε πέταξε έξω η Νόβα με τις κλωτσιές. Άλλαξε το κόμμα αυτό. Τι να κάνουμε. Άλλαξε το κόμμα. Άλλαξε το κόμμα. Τι να κάνουμε. Ο δικός σου έπεσε. Πληρώνεις τα τσατσιλίκια με το ΣΥΡΙΖΑ. Το κατάλαβες. Θα κλαίνε πάλι τα γατάκια. Πληρώνεις το τσατσιλίκι με το ΣΥΡΙΖΑ. Το κατάλαβες. Εμάς θα μας πάρει κανάλι. Τσίπρα θα λέτε και θα κλαίτε. Είναι καλός. Πάλι τα ίδια θα λέω εγώ. Είναι πολύ καλός επιχειρηματίας ο Σαββίδης, θα το ξέρεις. Δεν αμφιβάλλει κανείς. Θα σου πω κάτι. Τσίπρα θα λέτε και θα κλαίτε όμως. Ανέβηκε στη λίστα των Forbes, λέω, σε 4 μήνες κέρδισε ο άνθρωπος 100 εκατομμύρια δολάρια. Το καταλαβαίνεις αυτό. Ανέβηκε στη λίστα των Forbes. Τι να τώρα βγήκε η Νόβα επιχειρηματίας να κάνει ντάτο Σαββίδη τώρα. Πλάκα με κάνετε ρε. Πάλι αυτοί θα παρακαλάνε. Μπορεί. Και να δεις το Open θα γίνει. Το καλύτερο κανάλι για τους αγώνες του ελληνικού πρωτάθλημα, το δεις αυτό. Ούτε οι Μητσοτάκηδες θα μετρήσουν, ούτε οι Μαρινάκηδες, ούτε κανένας. Ο Σαββίδης είναι καλός επιχειρηματίας. Να μου το θυμάσαι αυτό. Άντε, γεια. Ακόμα στέλνεις τα ροδάκινα, τις ντομάτες και τις πιπεριές. Έλα, φίλε. Έλα, ρε Κωστή. Έλα, φίλε. Έλα, ο Κρεμμύδας ο Κώστας με την Αλεξάνδρη. Βρε, καλώς τον Πιάνκι Άμπαρθ. Γεια σου Γρηγόρη. Γεια σου. Καταρχήν το λιμάνι γιατί για να... Μια για κυρία να... χθες βγήκε και διαμαρτυρήθηκε εντόμως που λέει εγώ. Ναι και έχει δίκιο, έχει δίκιο το λιμάνι, το λιμάνι που φεύγει απέναντι στη, στο Άνκορατς για της Αλάσκας είναι το Ότζουριν 1123 χιλιόμετρα ακριβώς βόρεια του Βλαδιβοστόκ. Ναι. Λοιπόν τα πρώτα νησιά είναι το Σεντ Τζόνσον και μετά είναι οι Αλουίτες Δύση. Για να εξηγόμαστε, για να τα ακούει η κοπέλα έτσι. Ναι, δεν μπορεί να πας όμως βόρειο πόλο από Σιβηρία. Γρηγόρη μου, ευθεία δρόμος είναι από, το, από τη Λάσα. Με, όταν πήγα εγώ στο Βλαδιβοστόκ πριν 9 χρόνια, ναι. κανονικά το έχει, έχει δρόμος, κανονικά. Από το, από το Ντιμπεντροσκόφ, κάπως έτσι λέγεται, από τη Σαμάρα και κατέβηκα μετά, πήγα από το Καζακστάν, περπάτησα Ακτόπι, Καραγκαντή, Αστάνα και βγήκα από το Αλμπάτι και μετά βγήκα στον γύρω Αλμπάντι, στα 1200-1300 χιλιόμετρα βόρεια. Άκουδο, άκουδο. Ναι, 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 γρήγορα. Τις ωραιότερες γυναίκες που τις είδες. Τις καλύτερες, τις πιο όμορφες γυναίκες. Ναι, ναι. Επειδή θέλω να είμαι ειλικρινής. Στο, στο Τζατζικιστάν. Στο Τζατζικιστάν. Τζατζικιστάν γιατί, γιατί στο κυρισμό ήρθα, ήρθα όταν βγήκα στη λίμνη της Βαϊκάλης. Ναι. Πήγα νότια, πήγα Κυργιστάν, Τζατζικιστάν. Πολύ ωραίες, πολύ ωραίες γυναίκες. Έχουν το σχήμα, το, τα μάτια είναι όπως είναι οι Κινέζοι. Τι χρώμα μάτια έχουν. Είναι μαύρα. Άμα είναι μαύρα. Όχι, όχι, κοστίζουν πολύ ωραίες γυναίκες. Με μαύρα μάτια. Και από εκεί μετά βγήκα Τουρκμενκιστάν, Ουσπεκιστάν, πήγα, πήγα και στη Τασχέδη, είδα, τη, είδα τη, εκεί που γεννήθηκε ο, ο μεγάλος ο Βάσια, στη, στη Παχτακόρ Τασχέδης. Και μεγάλη ένα πρωτάθλημα δεν πήρε. Έλα, ναι. Μεγάλος Βάσια. Ναι, 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 Παχτακόρ Τασχέδης. Και από εκεί μετά βγήκα από το Ιράν και βγήκα μετά από τα περπάτσα την περιφερειακή της Τεχεράνης, 332 χιλιόμετρα περιφερειακή. Και από την, από την Μοσούλη μετά βγήκα 200 χιλιόμετρα χωματόδρομο, περπάτησα στο Ιράκ, μας πήραν οι Αμερικανοί στρατιώτες και οι Ιρακινοί αυτονομιστές εκεί οι Κούρδοι, 200 χιλιόμετρα χωματόδρομο Κωστήμο και Γρηγόρη. Αυτονομιστές ήτανε? Τι πήσε Κωστήμο, δεν άκουσα. Τι αυτονομιστές ήτανε, σαν τους Ηρακλειδείς. Εντάξει, εντάξει. Και μας πέρασαν 12 το βράδυ, ήμασταν περίπου 50 ταλίκες και γύρω στα 250 γιώταχοι. Ερχόμασταν από την Τεχεράνη για να πάμε, για να πάμε Τουρκία, για να πάμε στην Ευρώπη. Και εγώ ερχόμαι τότε που ερχόμαι με τη μανούλα μου, με τη μανούλα από το Καζακστάν που σας είχα πει. Ναι. Ναι, ναι, Κωστήμο. Και όταν βγήκα 200 χιλιόμετρα χωματόδρομο και όταν πήγα μετά στην Τουρκία, όπως ερχόμουν από το... όταν μπήκαμε στην Τουρκία, όταν στην πρώτη πόλη είδατε αριστερά ακριβώς, είναι το Βαν. Μια πόλη που είναι όλοι Κουρδοί και πιο πέρα είναι το Διαρμπακύρ. Και μας πήγαν από εκεί. Πήγαμε από εκεί και μετά βγήκα Καζιαντέπ, Αντάλια και μετά βγήκα, βγήκα Βόρεια. Καλά, καλά. Εδώ, αλλά στο Τζατζικιστάν είχε τις ωραιότερες γυναίκες. Μπράβο, Κωστή μου. Αλλά δεν είχαν πράσινα μάτια, είχαν μαύρα. Μάλιστα. Πολύ ωραίες. Mm. Και θέλω να πω κάτι. Κρεμμύδα, σ' αγαπάω για ένα πράγμα από χτες, δεν μπορώ να το χωνέψω. Ναι, ναι, Γρηγόρη. Λες 3.500-4.500 χιλιόμετρα, λες και είναι ένα τσιγάρο δρόμο. Γρηγόρη μου, Γρηγόρη μου, έχω κάνει τόσα πολλά ταξίδια. Δεν αμφιβάλλω καθόλου. Απλά το παρουσιάζει τόσο ωραία. Μα είναι απλά πράγματα, Γρηγόρη μου. Είναι απλά. Δηλαδή, καταρχήν όταν οδηγάει ένα. Λες περπάτησα 332 χιλιόμετρα. Ναι, ναι, Γρηγόρη, επειδή Γρηγόρη. Με τα πόδια. Ναι, Γρηγόρη μου, να σου πω κάτι. Με τα πόδια. Έχω κάνει. Δεν άκουσα, Γρηγόρη. Με τα πόδια.
Με το αυτοκίνητο, Γρηγόρη. Α, έτσι. Με τρομάζει. Έχω κάνει τόσα πολλά ταξίδια. Πήγα, είδα τον Ολυμπιακό σε όλες τις ευρωπαϊκές εξόδους του Champions League. Έχω δει από τα 100 παιχνίδια που έχει παίξει, παραδείγματος χάρη, πήγα, είδα τα 80. Παντού δεν έχω αφήσει μέρος που να μην πάω να δω τον Ολυμπιακό. Και ήθελα να πω κάτι για τον Ολυμπιακό σήμερα, που παίζει ένα σοβαρό παιχνίδι με την Crown Star. Του εύχομαι καλή επιτυχία μέσα από την καρδιά μου, όπως φυσικά και για τον ΠΑΟΚ αύριο και για την ΑΕΚ να περάσουν οι ομάδες. Μην το χαλάς τώρα, φύγε. Όχι, κάτσε, Κωστή μου, τελειώνω, Κωστή μου. Σε παρακαλώ, άσε με δύο λεπτά ακόμα. Λοιπόν, μπορώ να μιλήσω? Ναι. Ναι, λοιπόν, Κωστή μου, ήθελα να πω κάτι, ότι πριν 11 χρόνια είχα ταξιδέψει, πήγα στο Λέτσε για να δω την μεγάλη ομάδα της Ιταλίας, τη Λέτσε. Εκεί πρέπει να πάει ο Μίτρογλου τώρα, νομίζω. Η Λέτσε μάλλον θα πάρει τον Μίτρογλου. Να σου πω κάτι, κοίταξε, είναι ομάδα της Νότιας Ιταλίας και την έχουν οι μαφιόζοι, είναι λίγο πιο πάνω από το... Μην τα λες αυτά. Εντάξει. Συγγνώμη. Είναι λίγο πιο πάνω από το λιμάνι του Τράντο, εκεί που το υποβρύχει ο Παπανικουλής. Ναι. Κοντά στην Καλαβρία, έλα, σταμάτα. Όχι, δεν είναι στην Καλαβρία, Γρηγόρη μου, όχι την Νότια Ιταλία, εγώ την γύρισα από πόξο και ένα καλωτά. Η Καλαβρία είναι μετά το Κρότονα, Κροτόνε που λέγεται, Ρέτζιο Καλάβρια, Ρίγιον της Καλαβρίας, απέναντι Σκύλα και Χάριβδη. Είναι η Μεσίνα, αριστερά Κατάνια, Τσεριάλε, Γκέλα, εκεί που έκανε απόφαση ο Πάτο του 1943 τον Απρίλιο μήνα, και μετά ανεβαίνεις βόρεια στην πόλη του Αλ Καπόνε, το Κορλεόνε. Ο Αλ Καπόνε, όπως ξέρετε, ήταν Έλληνας, Ιταλός, Σιλιάνος, Αλέκτρος Καπόνης του Αριστίδη και της Αμαλίας. Και από εκεί μετά βγαίνει στο Παλέρμο, το οποίο Παλέρμο το χτίσανε οι Ρωμαίοι το 850 μετά Χριστό για να εξαλείψουν τον ελληνισμό από εκεί, όσοι δεν ξέρετε. Ναι, Γρηγόρη μου, ναι, Κωστή μου. Να είσαι καλά. Τελειώνω. Κάτσε. Πέντε λεπτά. Το National Geographic είσαι ό,τι πρέπει. Αύριο. Είσαι ένθετος στην εκπομπή μας. Είναι αυτός. Παρακαλώ. Έλα, Βίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πρώτον, οι Αργιανοί ας κοιτάξουν τον Άρη, το τι θα κάνει ο Πάο και το τι θα κάνει είναι θέμα δικό του. Για τον προηγούμενο που πήρε εκεί, που είχε μεγαλύτερη δυναμική και ξέρω εγώ και τι μεγαλύτερη δυναμική μέχρι πέρυσι έπαιζε με τον Άο Τρίγλια, πες του, να μην ξεχνάει. Αλίγα λόγια Τρίγλια, μπορεί να πάρουμε το αφημίτσα, εντάξει. Εντάξει. Μην γίνουμε τώρα από 2 χρόνια χωριάτες. Ας με συγχωρέσουν οι οπαδοί της Τρίγλιας. Ναι. Λοιπόν, και όσον αφορά τώρα για τα τηλεοπτικά του ΠΑΟΚ. Αυτό το πράγμα είναι που εδώ και 3 χρόνια δουλεύεται στο ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω να είναι τόσο κορόιδα όλοι αυτοί εκεί μέσα και να το ξεκινήσουμε. Και όσον αφορά τα τηλεοπτικά, να δούμε αν θα τελειώσει η σεζόν με τα τηλεοπτικά, αν θα πληρωθούν τα συμβόλαιά τους. Από ποιον? Από την ΟΒΑ. Δηλαδή, εσύ προβλέπεις πτώχευση της ΝΟΒΑ? Έτσι κι αλλιώς. Μάλιστα. Ήδη έχουν μετοχοποιηθεί κάποια χρέη από την Πειραιώς. Να είσαι καλά. Δεν υπάρχει προγνωστικό, φίλε, θα βάλει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή για μένα θα είναι μεγάλη έκπληξη να αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ από τη Σλόβα. Θα πάρει και σφυρίγματα, έτσι. Δεν το ξέρω αυτό. Τι εσύ τι λες, δεν θα πάρει? Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρεις. Εγώ λέω θα πάρει. Έλα, φίλε. Πέρα από το ασπρόμαυρο Ηνωμένο Βασίλειο. Μάλιστα. Από πού συγκεκριμένα? Από το ασπρόμαυρο Μπρίστολ. Μάλιστα. Είσαι οπαδός της Μπρίστολ City? Δεν υπάρχει περίπτωση. Οπαδός μόνο του ΠΑΟΚ. Αλλά την Μπρίστολ City την παίζω στο στοίχημα. Τι έκανε χθες? Η Bristol City χθες νομίζω over 1,5 ήταν 0-1. Αύριο με τον Κηδεμόνα σου, προχώρα παρακάτω. Με ποιον έπαιζε? Με την Αμύρ. Προχώρα. Μα τα έχω όλα αυτά τα σχήματα. Λοιπόν, πρώτα θα λέτε ότι ο ΠΑΟΚ πήρε τρίτο πρωτάθλημα, θα τονίζετε το ΞΟΥ, το γράμμα Ξ. Ξένους διαιτητές. Και ξένους διαιτητές μαζί με Παύλα Βαρ είναι ίσον Μπαμπάς Σαβίδης. Το οποίο δεν θα γνωρίζατε ποτέ ξένους διαιτητές και ΒΑΡ, άμα δεν ήταν ο Ιβάς Σαββίδης στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεύτερον, ο ΠΑΟΚ πήρε πρωτάθλημα με πάνω από 4 ομάδες στη Super League. Να το ξέρει ο φίλος Αγιανός που είχε πάρει τηλέφωνο πιο πριν. Και τρίτον, αφού έχουν μεγαλύτερη υπεροχή, ας ξεκινήσουν να πληρώνουν πρώτα τη ΔΕΗ, ας ξεκινήσουν να προστατεύουν τον πρόεδρό τους, να μην χάνει τα λεφτά από ευρωπαϊκό ματς, μετά από εκείνο το ματς που όλοι λέγαμε κι εμείς οπαδοί άλλης ομάδας, που λέγαμε μπράβο στον Άρη για αυτό που κατάφερε. Και μετά από 10 λεπτά βγαίνουν και λένε ότι ο Καρυπίδης έχασε τα λεφτά επειδή του κλέψανε. Έλα ρε φίλε τώρα. Πάτε και λέτε. Τρίτον, Ραπτόπουλε, για να δεις ένα μάτς σε μια στοιχηματική εταιρεία πρέπει να έχεις κάνει
να έχεις πληρώσει, ας πούμε, να έχεις σχηματίσει έστω 50 λεπτά. Τι? Φυσικά. Ναι, να έχεις σχηματίσει 50 λεπτά, αλλά δεν βλέπεις μάτς. Βλέπεις ένα μικρό παραθυράκι πάνω στα δεξιά, το οποίο δεν καταλαβαίνεις και τίποτα. Δηλαδή δεν το απολαμβάνεις. Δεν είναι τόσο τραγικό όσο λες. Εντάξει, ένα μικρό παραθυράκι όμως είναι, ρε κόκκινε. Δεν είναι. Για βάλω τον υπολογιστή. Ο υπολογιστής είναι μικρό παραθυράκι πάνω δεξιά. Είναι μεγαλύτερο όμως, Σέιντσες. Μπορεί να το δεις. Ναι, δεν πιάνει όλη την οθόνη. Ναι, το βλέπεις καλύτερα πάντως. Τέλος πάντων. Ναι, δεν αλλά το βλέπεις μόνος σου. Δεν μπορείς να έχεις άλλους τρεις μαζί σου εκείνη την ώρα για να το βλέπεις, δεν είναι. Σωστά μιλάς, ναι. Ναι. Δεύτερον, για αυτό που λέει ο Ραπτόπουλος στο Hackers, που όλοι οι οπαδοί το κάνουμε αυτό να μπούμε μέσα σε site να ψάξουμε links, είναι ένα link που θα μπεις μέσα να δεις ένα match το οποίο θα το βλέπεις δύο λεπτά πιο πριν, δηλαδή θα είναι στο 60 και θα το βλέπεις από το 57,30. Τι έγινε. Και δεύτερον, θα βγαίνουν ότι να διαφημίσεις αυτό που λέει και θα σε βγάζει. Τι θα κολλάει. Και τρίτον, αυτό που λέτε εσείς όλοι σας δηλαδή και εσείς η Μαρμίτα, έχεις ρωτήσει καθόλου πόσα πληρώνουν εκεί πέρα για επαγγελματικό κανάλι μέσα στην ΟΒΑ. Δεν είναι ότι έχεις σαν το σπίτι σου. Να είσαι καλά, φίλε. Δεν... Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Ένας ακόμα. Πλάκα μας κάνει ο τύπος για τον Κρεμμυδάλη. Κρεμμύδα, συγγνώμη. Στο Τατζικιστάν με τις μαντήλες, τις είδε ωραίες. Όλες ένα 50 και με στραβά πόδια μέσα. Τατζικιστάν. Ναι. Του Ζλάταν λέει. Πόπο βίτσια ο τύπος. Λίγα λόγια για τον κύριο Κρεμμύδα. Εντάξει, είναι κοσμογυρισμένο. Φίλε μου Γιάννη, 1,25 δεν φόρτωνα να με πλήρωνε. Ούτε για πλάκα. Και να μου έλεγε ότι θα κερδίσει 8-0 σε κάθε παιχνίδι. Δεν φορτώνει τέτοια σημεία. Εντάξει. Παρακαλώ. Καλησπέρα, κύριε. Κύριε, εμά. Εμάς, μας, κύριε. Λοιπόν, Κωστή, έχω πολύ καιρό να πάρω τηλέφωνο. Ακόμα από το βράδυ όταν έκανε εκπομπή. Δεν σε ακούμε, φίλε, δεν σε ακούμε. Έχω πολύ καιρό να πάρω τηλέφωνο. Λέω ακόμα από το βράδυ όταν έκανε εκπομπή. Ναι. Έχω να κάνω κι εγώ μια πρόταση για τα τηλεοπτικά του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, ποιος μου λέει εμένα ότι ο Ιβάν Σαββίδης δεν είχε πουλήσει μόνο τα 10 παιχνίδια στην ΟΒΑ. Δηλαδή τα πιο εμπορικά με τα χρήματα που θέλει και τα υπόλοιπα εντός έδρας. Σε ποιόνα, δεν άκουσα, σε ποιόνα. Στην ΟΒΑ, ρε παιδί μου, ποιος μας έχει πει ότι δεν έχει πουλήσει τα 10 παιχνίδια τα πιο εμπορικά εντός έδρας. Α, μάρε τηλέφωνο αυτό που έχει. Δεν ακούγεις, ρε φίλε, δώσε άλλη γραμμή. Ένα λεπτό. Συγγνώμη, φίλε, γραμμή σου είναι τραγωδία. Αυτή είναι πιο τραγωδία. Αυτός πήρε φωτιά. Έλα. Μ' ακούς? Ναι, φίλε. Τι φώναζε, ρε, λοιπόν, φίλε. Έλα, ρε Κωστή, έλα. Και σε... Λοιπόν, κάτι τελευταίο, μάλλον τελευταίο σήμερα. Αυτά τα λεφτά από την δηλώνω τη συνεφορία από τα λιράκια του συνδρομητικού. Φυσικά. Θα υποχρεωθεί δηλαδή ο ΠΑΟΚ να τα δηλώνει. Άρα δεν μπορεί να κάνει και... Όχι ο ΠΑΟΚ, όχι το ΠΑΟΚ TV. Όχι ο ΠΑΟΚ. Που το ανοίγει. ΠΑΟΚ TV. Το ΠΑΟΚ TV που είναι, τι έδρα έχει, σε ποιον ανοίγει. Στο Δημέρα λέει. Άρα λοιπόν δεν θα μπορεί να κρύψει ή να πουλήσει παπά ότι... Αφού με πει safe, ρε φίλε, τα πληρώνει, δεν γίνεται. Ωραία. Άρα με λίγα λόγια... Να δίνει λεφτά τα οποία δίνεις χέρι-χέρι. Διαδικτυακά, yeah. Πληρώνονται, φαίνονται. Το εγχείρημα θα αποτύχει. Να το πείτε στην ΠΑΕ. Εμείς το πούμε. Το λες εσύ. Είναι λάθος. Εμείς τι είμαστε, τεχνικοί σύμβουλοι της ΠΑΕ. Τραγικό λάθος. Εντάξει, γεια. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Δημήτρης Καναλά εξακολουθεί να είναι υπόλοιπος. Γύρισε χτες. Με Τάνια Δήμου και είναι και ο Κώστας. Όλοι είναι εδώ. Όλοι εδώ. Θα είμαστε κι εμείς εδώ. Δεν μου λες εδώ. Τι θα παίξεις το βράδυ. Χτες αποτύχαμε. Σήμερα τι παίζεις. 2-1 σκορ Ολυμπιακό, 1-1 σκορ ΑΕΚ. Παίξω ότι θα κερδίσει ο Ολυμπιακός. Ναι. Απλά έτσι. 2-1-1-1. Ή και άσο παίζω. Ότι θα κερδίσει ο Ολυμπιακός και θα κερδίσει και ο Ερυθρός Αστέρας παίξει. Ακούς, 4,5 δίνει το άλλο. Διάλειμμα, γεια σας.